βλέπεις τον εικόνα μου! Και τι θες να φωνάζω ρε! Βοήθεια σκατά! Και πήγαινε αλλού να πουλήσει τρέλα σου. Δεν πληρώνω φράγκο. Τότε θα σου κόψουνε το τηλέφωνο. Αυτό δεν σου εξηγώ το σύνορα, ρε μάπα. Δεν έχω τηλέφωνο. Δεν έχεις τηλέφωνο. Βέβαια δεν έχω τηλέφωνο. Εσείς πάτε να με τρελάνετε τελείως δηλαδή, έτσι. Του γιατρού Αναξίμανδρου Τρελίδη. Παρακαλώ να μιλήσετε μετά το μουσικό σήμα. Παραραμ, παπαμ, παραραμ, παπαμ, παραραμ, παραραμ, παραραμ. Πώς είπατε? Δεν είστε άνδρας. Και τότε ποιος είστε? Η σύζυγός μου. Κυρία μου, πάψατε να είστε σύζυγός μου από χτες το βράδυ. Θυμάστε τον καβγά που κάναμε. Σας έδειξα κόκκινη κάρτα. Τι θέλετε? Διαθήκιο. Βεβαίως θα το έχετε. Όχι, κυρία μου. Δεν με τρέλανεν οι ασθενείς μου, εσείς με τρελάνατε. Φρικιό! Εφρικιό! Παμ! Παμ! Ναι! Είμαι τρελός! 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 Παραν! Να τον δέσετε. Γυαλίζει πολύ το μάτι του. Έχεις δει το δικό σου! Σκάσε! Κολοκαθίστε τον. Και εσύ να μιλάς καλύτερα, μη σε χέσω, έτσι! Ξέρεις γιατί το έχω αυτό? Για να το βάλεις εκεί που ξέρεις. Όχι, για να βαράω. Και βαράω άσχημα. Ναι, αλλά το πολύ το βάρεμα κουφαίνει. Πάρτε τον! Πάρτε τον! Τον παίρνετε? Όχι.
Και το παιδί πώς το έπιασε. Πάρτε τον! Πάρτε τον! Το παίρνουνε, βάλουμε! Το παίρνουνε, βρε, αφήστε με κάτω, ρε! Εγώ δεν είμαι τρελός! Εγώ είμαι ταλαιπωρημένος! Εγώ είμαι βασανισμένος! Και σύλλα βασανισμένε, μην ξεχνάς τον όροπο! Πηγαίνετε, παιδιά μου. Αφήστε τον, μη μου τον αγριεύετε. Πηγαίνετε! Πηγαίνετε! Και τώρα, ας συζητήσω με σαν δυο λογικοί άνθρωποι. Τους ανθρώπους τους βλέπω, τους λογικούς δεν βλέπω. Κανεά. Ι, ου, α, ι, ε. Ομικρόν. Ωμέγα. Να! Πώς σε λένε? Μιχάλη Βίδα. Αλλά δεν χρωστάω τους Μιχαλούς, ούτε μου έχει φύγει καμιά βίδα, έτσι. Μάλιστα. Γονείς έχεις? Τίποτα δεν έχω. Ούτε γονείς έχω, ούτε φίλους έχω, ούτε αδέρφια έχω. Ούτε δουλειά. Ένα πτυχίο έχω. Πολύ φυσικό. Ποιο είναι το φυσικό? Να μην έχεις δουλειά και να έχεις πτυχίο. Τι ωραία που τα λέτε. Ρε γιατρέ, όταν σε είδα, σε πέρασε για τρελό. Α, με εγώ. Ξύσε με. Ευχαριστώ. 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 Κάτσε λοιπόν. Καλά είμαι εδώ. Πω πω, μεγάλη κουφάλα έχεις. Αυτή σε πονάει, ε. Με πατάς. Όχι, συγγνώμη. Πες μου λοιπόν, γιατί σε φέρανε εδώ? Όπως είπα, γιατρέ, με αυτόν τον καιρό εγώ είμαι άνεργος και... Δούλευες και σ' απολύσανε. Ναι, ήμουν οικονομικός διευθυντής σε μια μικρομεσαία επιχείρηση. Αλλά μόλις η κυβέρνηση ενίσχυσε τους μικρομεσαίους, από την πολλή ενίσχυση η επιχείρηση βάρεσε φαλιμέντο και εγώ έμεινα άνεργος. Μάλιστα. Και γράφτηκε στον ΟΑΕΒ, στο Ταμείο Ανεργίας. Μη μου το θυμίζεις! Μη μου το θυμίζεις, γιατί αυτό ήταν η αιτία που με κουβαλήσανε εδώ μέσα. Για να βγάλω τον βιβλιάρο ανεργίας μου ζητήσαν να τους φέρω μια βεβαίωση από το Υπουργείο. Πηγαίνω λοιπόν στο Υπουργείο και τραβάω κατευθείαν στις πληροφορίες. Βλέπω έναν να λύνει σταυρόλεξο. Λέω, αυτός θα δίνει τις πληροφορίες. Του λέω ότι ζητάω, χασμουριέται και μου δείχνει με το μολύβι του ασανσέρ. Πηγαίνω στο ασανσέρ και βλέπω τη γνωστή πινακίδα. Δεν λειτουργεί. Λέω, στο πρώτο πάτωμα μου είπε να πάω. Ας ανέβω με τα πόδια. Ανεβαίνω και μάλιστα τρέχοντας. Μπαίνω σε ένα γραφείο. Ζητάω τη βεβαίωση και μου λένε ότι λάθος με στείλανε στον πρώτο. Με στέλνουν στον τέταρτο. Ανεβαίνω στον τέταρτο. Μπαίνω σε ένα γραφείο για να μου πούνε να πάω στον πέμπτο. Πάω στον πέμπτο, βλέπω ένα μανούλι να βάφει τα νύχια του. Α, ναι, μου λέει, οι βεβαιώσεις από σήμερα δίνονται στο ισόγειο. Κατεβαίνω με τσουλήθρα στο ισόγειο και μπαίνω μέσα σε ένα γραφείο. Να κάνεις έτσι, μου λέει ο υπάλληλος. Αίτηση επί ημικλάστου χάρτου. Θα βρεις το περίπτερο. Πάω στο περίπτερο, παίρνω το ημίκλαστο. Κάνω την αίτηση ημικλασμένη και πηγαίνω στο γραφείο του ισογείου να την παραδώσω. Τη βλέπει ο υπάλληλος και μου λέει ότι έπρεπε να βάλω και χαρτόσημο τον 5. Με ξαναστέλνει στο περίπτερο. Παίρνω το χαρτόσημο τον 5 που το πληρώνεις 10. Το φτύνω. Το κολλάω απάνω στην αίτηση, ξαναπηγαίνω στο γραφείο. Του λέω να το τόφερα, την κοιτάει την αίτηση, ο υπάλληλος μου λέει ωραία. Εντάξει είμαστε, ανέβαινε στο τρίτο, στο πρωτόκολλο. Πάω στον τρίτο και βλέπω μια υπάλληλο. Δίνω την αίτηση και μου λέει ότι πρέπει να την πάω πρώτα στο Μητρό, στα αρχεία. Πάω στα αρχεία, όλοι ξύνε τα μολύβια τους, μόνο ένας έξινε το κεφάλι. Βλέπει την αίτηση και μου λέει να την πάω στον έκτο για μονογραφή. Πάω στον έκτο, ανοίγω μια πόρτα και βρίσκομαι στην ταράτσα. Είχα ιδρώσει, βγάζω τα ρούχα μου, τα πλώνω, στεγνώνω, τα ξαναφορώ και ξανακατεβαίνω στο αρχείο. Τραβάω δύο μούτσες στον υπάλληλο μου, τραβάει και αυτός άλλες δύο και με στέλνει στον διευθυντή. Πάω στο γραφείο του διευθυντή, εκείνη τη στιγμή έμπαινε στο γραφείο μια κοπέλα. Κλείνουν την πόρτα. Τώρα την πήδηξε, δεν την πήδηξε, δεν ξέρω. Βγαίνει αυτή, μπαίνω. Κοιτάζει την αίτηση ο διευθυντής και μου λέει πήγαινε στον υποδιευθυντή. Τι παιδί μου, πάω στον υποδιευθυντή, βλέπει την αίτηση και μου ζητάει και δύο φωτογραφίες. Τρέχω στην Ομόνια, μπαίνω στον αυτόματο, ρίχνω δύο δεκάρικα, ανάβω τα φλας, τρομάζω, κλείνω τα μάτια μου και βγαίνω σαν τυφλός. Πηγαίνω τις φωτογραφίες στον υποδιευθυντή. Τις βλέπει και μου λέει για άδειες τυφλό που θέλουν να πουλάνε αρχεία στο απέναντι κτίριο. Τότε αισθάνθηκα να παίρνει το μυαλό μου ανάποδες στροφές, βγαίνω από το γραφείο του με το μάτι γελισμένο. Αρχίζω να άνεβω, κατεβαίνω τις σκάλες σαν τρελός. Ξεσήκωσε το υπουργείο στο πόδι, όποιον έβρισκα μπροστά μου ήμουν έτοιμος να τον πνίξω. Πίσω και σας έφαγα, ρε, είμαι τρελός, ρε, είμαι τρελός. Μα ηρεμήστε, κύριε. Τι λέτε, ρε, κερατάδες. Εγώ ήρθα για ένα χαρτί ανεργίας και εσείς μου λέτε μα συγχυτήρ στη στεριά δε ζει το ψάρι στην τάνθο στην αμουλιά ουτάνθο στην αμουλιά. Εγώ είμαι καλά, λέω να φεύγω. Για πας το καλό. Κάτσε, κάτσε. Τώρα που σε συμπάτσα, θα χάσεις την ευκαιρία να αλλάξει η ζωή σου. Την ευκαιρία. Πού είσαι, ρε γιατρέ? Κουκου. Και πέσες με στο πηγάδι. Δεν είχε πηγάδι. Λοιπόν. Για ποια ευκαιρία της ζωής μου μίλαγες προηγουμένως? Θα κάτσεις εδώ ένα χρονικό διάστημα
και μετά θα φύγεις υγιέστατος, κρατώντας στα χέρια σου ένα πολύτιμο χαρτί. Ναι, το πτυχίο του τρελού. Αξίζει σαν 10 πτυχία. Θα λες και θα κάνεις ό,τι θέλεις, γιατί θα έχεις το ακατανόητο. Άμα είναι έτσι, γουστάρω. Μα ξέρεις τι είναι να έχεις στην τσέπη σου ένα τέτοιο πτυχίο. Πηδάς και δέρνεις. Τι είναι αυτά που λες. Τρελός είμαι ό,τι θέλω, λέω. Βρε, δεν πάει να λέει ό,τι θέλει. Μια ζωή τα αφεντικά τα ίδια λένε. Δεν πάμε καλά, δεν βγαίνουμε, θα κλείσουμε. Όλο απειλές είναι. Έχει δίκιο ο Μανώλης. Άμα δεν πάει καλά, ας αφήσει το εργοστάσιο να το δουλέψουμε μόνοι μας. Εμείς θέμε που δεν ξέρει αυτός που πάνε τα τέσσερα από εμπόριο. Έχει μαζέψει γύρω του για συνεργάτες του όλους τους άξιστους. Μόνο και μόνο για να τους δίνει ψήφους. Τι καθόμαστε λοιπόν και δεν κάνουμε απεργία. Απεργία. Ποια είναι πάλι αυτή? Η αδερφή του αφεντικού, η Λόλα. Δεν είναι πολύ καιρός που γύρισε από την Ιταλία. Την είχε στείλει να σπουδάσει οικονομικά. Αυτή όμως λέει ότι σπούδασε ψυχολογία, παραψυχολογία και τρίγες κατσαρές. Δηλαδή Λόλα, όνομα και πράγμα. Πάντως το αφεντικό της έχει μεγάλη αδυναμία. Γι' αυτό έδωσε και το όνομά της στο εργοστάσιο. Στεώλη για τα σκουπίδια. Πάτε να μου κλείσετε το εργοστάσιο. Δεν πουλάτε, δεν κάνετε τις πράξεις. Δεν έχετε το νου σας στη δουλειά παρά μόνο στο συνδικαλισμό. Γούστο μας και δικαίωμα που αποκτήσαμε με αγώνες. Ορίστε, μιλάει για αγώνες και η Μάγδα που όλη την ημέρα διαβάζει το Κοσμοπόλιταν. Ναι, για να δω σε ποια σελίδα γράφει τι βάζουν σε μυαλά σαν και τα δικά σου για να φύγει σκουριά. Έξω, έξω, έξω όλοι. Πιο μαλακά, ε. Μη σε καρφώσω στην κλαδική των γραμματέων και τραβάς τα μαλλιά σου, έτσι. Πόψε, θρασίτα το πλάσμα και να στείλεις μια αγγελία σε εφημερίδες ότι ζητάω νέους συνεργάτες. Τ' άκουσες! Σου είπε κανένας ότι κουφάθηκα! Αναχαθείτε από τα μάτια μου. Αναχαθείτε. Γιατί χαμογελάς εσύ? Γιατί ξέρω ότι είσαι ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος. Σε λίγο θα έχεις μετανιώσει που μίλησες έτσι στους συνεργάτες σου. Χρήμα τα λεφτά που ξόδεψα να σε σπουδάσω ψυχολογία. Δεν σου πέρα καλύτερα ένα χτυματάκι στη λούτσα. Κι εγώ σου λέω ότι είσαι κλασική περίπτωση του κυκλοθυμικού. Απότομα αγρίεψε, σε λίγο μπορεί να γελάς. Να το γέλασες. Με τέτοιες μπουρδες που λες, είναι να μην γελάσω. Άκου, κυκλοθυμικός εγώ. Δηλαδή με περνάς για τρελό. Λοιπόν, ξέρεις κάτι, είσαι μια περίπτωση πολύ ενδιαφέρουσα και θα πρέπει να την ερευνήσω. Ο επιστήμονας συνεχώς ερευνά. Δεν ερευνάς, λέω εγώ, να βρεις κανένα γαμπρό. Γαμπρό εγώ. Εγώ είμαι παντρεμένη με την επιστήμη μου. Εκεί είμαι ταμένη. Ναι, μικρή σε είχαμε τάξη και στην Τίνο. Εσύ γιατί δεν παντρεύεσαι? Από μικρό κορίτσι έχεις τικέτη και ταλαιπωρείς. Καλά κάνω. Ο γάμος μου έλειπε. Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι τώρα μεγάλωσε και μπορεί να σου φύγει. Μου φαίνεται ότι στην Ιταλία δεν έμαθες ούτε τα βασικά. Δεν παρατάς, λέω εγώ, τις ψυχολογίες και τις τρίχες και να μπεις στη δουλειά να με βοηθήσεις που περιτριγυρίζομαι από ρεμάλια. Μα εσύ είσαι χάλια, καλέ. Για έλα κάτσε στην πολυθρόνα. Για να δω τα μάτια σου. Γυαλίζει το μάτι μου. Λοιπόν, είμαι σίγουρη ότι έχεις πολλά προβλήματα. Έχω και τίποτα άλλο. Δεν έχεις πάρει χαμπάρι ότι το εργοστάσιο πάει κατά διαόλου? Τώρα σιγουρεύτηκα. Πάσχεις από έντονη ψυχική διαταραχή. Λοιπόν, το μεσημέρι που θα έρθεις στο σπίτι, θυμίσέ μου να σου δώσω ένα χαμπάκι. Δεν μου δίνεις καλύτερα ένα δάνειο για να δεις για πότε γίνομαι περδίκη. Ο πόρκα μιζέρια. Μόνο μιζέρια. Από όλα τα καλά έχει ο Μπαξές. Πάμε για φαλιμέντο που λένε και οι φίλοι σου οι Ιταλιάνοι. Αυτό είναι σίγουρο. Γιατί στην εποχή που όλοι τρέχουν σαν πύραυλοι, εσύ τρέχεις με πατίνια. Ναι, γιατί είμαι λογικός άνθρωπος. Και ποιος είπε πως η λογική μετράει? Τρέλα, Απόστολε. Πούλα και λίγο τρέλα και να δεις πως θα αλλάξουν όλα. Κάτι ξέραμε που σε βαστήσαμε, Λόλα. Τις συμβουλές του αρρώστου σου, όχι σε μένα. Άσε με τώρα γιατί έχω δουλειά. Άντε στο καλό. Φεύγω. Το μεσημέρι θα έρθει σπίτι για φαγητό. Τι να κάνω μεσημεριάτικα, για τα αύλη θα έρθω. Ωραία, φέρει λοιπόν κάτι να φάμε γιατί δεν υπάρχει το κονσέρβα. Τσάω. 4 χρόνια στην Ιταλία και ούτε μακαρόνια δεν έμαθα να μαγειρεύει. Μάγδα! Μάγδα! Πιο σιγά! Γιατί θα επικαλεστώ το άρθρο 5 της νέας συλλογικής σύμβασης που... Πού στο διάλογο έβαλες τα τιμολόγια του Σωτηρίου? Είπα με πιο καλό τρόπο, γιατί θα πέσει καρφί και θα πας για κοινωνικοποίηση. Και εσύ για βρούδες. Έστειλες την αγγελία σε εφημερίδες? Την έστειλα και τι θα βγει? Κάνω μια προσπάθεια, πας και απαλλαγώ από τους κινδύνους που έχω γύρω μου. Ποιος έρχεται, μωρέ, να δουλέψει εδώ μέσα, εκτός αν βρεθεί κανένας τρελός? Άκου να σου πω.
Δηλαδή, γιατρέ, άμα μου βάλεις και μια σφραγίδα, θα είμαι τρελός με βούλα, έτσι σαν τα πεπόνια. Ναι, ήθελα να δω προηγουμένως, εάν συμφωνείς με το περιεχόμενο και μετά, να το σφραγίσω. Ε, τρελός είμαι, γιατρέ, που να ξέρω εγώ. Γιατί του κάνεις κλείσμα? Θέλω για να στεγνώσει. Βλέπω ότι άρχισες από τώρα να παίζεις με επιτυχία το ρόλο του τρελού. Ξέρεις τι τσόγλανος είμαι εγώ, γιατρέ μου. Α, είναι αυτά που λες. Ε, τρελός είμαι ό,τι θέλω, λέω. Κοίταξε, μη χάσεις αυτό το πολύτιμο χαρτί. Γιατρέ μου, τρελός είμαι. Δεν είμαι μαλάκας. Και δεν φτάνει, κύριε Πολυσμάνα μου, που μου χρωστάει 3 νίκια. Αξαφανίστηκε κιόλας από πάνω, εδώ και 2 μήνες. Και ούτε φωνή, ούτε ακροατήριο. Ε, πώς είπαμε, πώς τον λένε? Μιχάλη Βίδα, που κακό χρόνο να έχει. Εγώ θα αναφέρω την εξαφάνιση στην υπηρεσία. Αλλά για τα παρακάτω, νομίζω ότι είναι δουλειά του δικαστηρίου. Βρε, πιανού δικαστήριο μου κοπανάς. Εγώ από σήμερα θα αρχίσω να του πετάω στο δρόμο τα πράγματά του. Χείρα και φτωχιά γυναίκα είμαι κι εγώ, κύριε Πολυσμάνα μου, και από αυτό το νίκιζω. Α, μην το κάνεις αυτό, μπορεί να βρεις τον πελά σου. Και τι θα μου κάνουνε? Τζάμπα είμαι προεδρίνα στο Συνοικιακό Συμβούλιο. Φεύγω, φεύγω, κύριε Τροχονόμη, φεύγω. Πολύ αργά το αποφάσισες. Μα 5 λεπτά είναι που κατέβηκα. Πήγα τη γυναίκα μου στο γιατρό και... Όλοι τα ίδια λέτε. Τουλάχιστον μου παίρνετε τις πινακίδες. Και ποιος σου είπε ότι θα τις πάρω? Έλα, έλα, πάρε το αυτοκίνητό σου και σηκωφύγεσαι και σταμάτα να βγάζεις τις πινακίδες. Άντε, μπράβο. Και ποιος είσαι εσύ που διατάζεις? Είπα στην όμως Βίδας. Διατάξτε. Διέταξε κι άλλη φορά να είσαι πιο ευγενικός, έτσι. Μάλιστα. Να μου λες, υπάρχει καμία μάντρα εδώ? Όχι. Υπάρχει κανένα γκαράζ? Όχι. Υπάρχει κανένα πεζοδρόμιο άδειο? Όχι. Και πού ήθελες να το παρκάρεις, στον κόλο του? Μαμούνια. Ένα από εκεί. Λοιπόν, πάρε το αυτοκίνητο και φύγε. Ευχαριστώ, κύριε. Παρακαλώ, άντε γρήγορα. Πειράζει που έμεινε με το μολύβι στο χέρι, κύριε Τροχονόμη. Τον ακούσατε τι είπε, κύριε Παστινόμε? Ποιος είναι Παστινόμος? Εσείς. Εγώ. Έτσι δεν μου είπατε? Όχι, κοίταξε να τις λάθος έκανες. Εγώ τρελός είμαι, ό,τι θέλω λέω. Έξε να το πιάσεις. Έντιο, 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 έντιο. Αχ, η οικογένεια, αχ. Με συγχωρείτε. Τι με συγχωρείτε, μωρέ, τι με συγχωρείτε? Βρήκαμε, με συγχωρείτε τώρα και καθαρίζουμε. Ε, μα τι θέλετε να κάνω, δεν είδα τη λακκούβα με τα νερά. Ε, στραβωμάρα, έχεις, άμα δεν βλέπεις τις λακκούβες στην Αθήνα, τι άλλο βλέπεις εδώ πέρα? Έχετε δίκιο, τι θέλετε να κάνω για σας? Αυτό που θέλω δεν γίνεται εδώ πέρα, πάμε στην καρσονιέρα μου. Ω, Μαντόνα. Ποια Μαντόνα, μωρέ, εγώ έχω και κλινικές αρετές. Αν να χαθείς από εδώ, σκουράντζο. Ποιο ράντζο? Και στο ράντζο όπου θέλεις το κάνω εγώ. Α, εσύ σίγουρα χρειάζεσαι ψυχανάλυση. Όχι, εγώ θέλω κοκό, εσύ θέλεις? Αν να χαθείς από εδώ, δεν τρέπεσαι, μα τι είναι αυτά που λες? Ό,τι θέλω λέω, τρελός είμαι, και ό,τι θέλω λέω, να ορίστε. Α, τρελός είσαι, τότε σίγουρα με χρειάζεσαι. Τι είναι αυτό? Πάρε την κάρτα μου, η πρώτη επίσκεψη δωρεάν, τρελάρα. Α, κοίταξε να δεις, μέλεσαι με τρελάρα, μου σηκώσει καμιά ανάποδη και σου φύγει το καπέλο και μείνεις καραφλή, έτσι. Άντε μπράβο, να πούμε γίναμε όλοι ησικιόμια. Άντε μπράβο, εσύ μόλι θέλεις ισότητα με τους άντρες και μιλάς έτσι. Ναι. Είστε φεμινίστρια? Βεβαίως. Πολύ φεμινίστρια? Ναι. Ό,τι κάνουμε εμείς το κάνετε κι εσείς? Ναι. Ωραία, ίσως έτω και κατούρα όρθια στον τοίχο, μπορείς? Μπορώ. Γιατί έχεις κάνει εγχείρηση προστάτη? Ώρες. Ε, τότε φέρτε το χαβιάρι που είναι της στιγμής. Μάλιστα, αμέσως. Τι είναι αυτό, σε κατσαρίδι? Άντε, ρε μάνα, κουνηθείτε, φέρτε πράγμα. Ένας καλός πελάτης σας έτυχε. Δεν τα κάνατε σκατά? Καλή σας όρεξη. Ευχαριστώ. Παρακαλώ.
Μεγαλώνει τα τεράκι μου. Πού είναι αυτός ο λογαριασμός, ρε παιδάκι, μάντε. Ορίστε, κύριε, ο λογαριασμός. Έτοιμος, κύριε. Παρακαλώ. Παρακαλώ, τι οφείλω. 15.300. Κάντε 16 μαζί με το φιλοδόρημα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε, ευχαριστώ. Θα πληρώσετε σε μετρητά. Όχι, βέβαια. Έχετε πιστοτική κάρτα. Όχι, βέβαια. Μα τι έρχεται, κύριε. Τρέλα. Τρέλα. Περάστε από το γραφείο μου να πληρωθείτε. Μα ποιος είστε, κύριε. Ο Τσερνιάνκο. Τρελός είμαι, ό,τι θέλω λέω. Εσύ ποιος είσαι. Ο Ρίγκαν. Και ό,τι θέλω κάνω. Θα σου μάθω εγώ. Ρεζίλη άντρα, που μου χρωστάς τριανίκη και μου την κοπάνησες. Αρχιτρακαδό, ρε. Πιστήμονα σου λέει ο άλλος. Μωρέ, δεν τους πιστήμονες, εγώ τους έχω γραμμένα. Αχ, μωρέ, αχ, μωρέ. Δεν θα σε πετύχω πουθενά. Ούτε 40 πολιτσμάνοι δεν θα σε πιτώσουν από τα χέρια. Έλα, Χριστέ και Παναγιά. Αχ, μουρλάθηκε ο μουρλός. Ναι, μωρή, μουρλάθηκα. Γι' αυτό βάλε γρήγορα τα πράγματα μέσα, γιατί σε σκοτώνω και δεν σε πληρώνω. Γιατί πως όταν είμαι πληρώνεις. Ακόμα είμαι τρελός. Έχω και χαρτί! Και γιατί δεν πας στο τρελάδικο! Από εκεί έρχομαι! Αχ, Παναγιά μου! Από εδώ και μπρος, ό,τι σου χρωστάω θα τα πάρεις διπλά. Ανοίγουν όλες οι πόρτες της ζωής μου. Ζήτησα μου ό,τι θες και θα το έχεις. Τα νίκια μου! Όταν γίνω πρωθυπουργός, αύριο. Όταν γίνω πρόεδρος δημοκρατίας, αύριο. Όταν εγώ θα διαλέγω τα αφεντικά και όχι τα αφεντικά εμένα. Καλύτερα να μην του αντιμιλήσω. Όχι πια με το σταυρό στο χέρι, αλλά με αυτό εδώ το χαρτί! Το καινούριο μου πτυχίο! Όχι εμένα! Και τώρα στρώσε μου να κοιμηθώ. Νιστάζω. Αγορίνα μου. Ναι, εδώ Λόλα. Όχι και η ίδια. Υπάλληλος είμαι, δεν είμαι εργοστάσιο. Μάλιστα. Α, διαβάσατε την αγγελία. Ωραία. Λοιπόν, βιογραφικό σημείωμα και μια φωτογραφία. Αυτά και τέρμα. Ουφ, με πρίξαν από το πρωί. Ωραία, τέτοια ανεργία δεν τη φανταζόμουν. Μακαρόνια με κοιμά. Α, μακαρόνια με κοιμά. Α. Εμπρός. Καλημέρα, Μάγδα. Ω, καλώς στο σύντροφο Μανώλη, τον εκλεκτό εργοδηγό μας. Στις ομορφιές σου είσαι σήμερα. Βρίσκεις. Δηλαδή πάντα είσαι όμορφη. Σου τη δίνω. Αυτά δεν λέγονται εδώ μέσα. Α, εγώ δεν έχω πρόβλημα, έρχομαι και στο σπίτι σου. Πότε ευκαιρείς. Καιρός υπάρχει, κέφια δεν υπάρχουν. Μέσα είναι ο κύριος Απόστολος. Όχι, δεν είναι μέσα. Έχει πάει στην τράπεζα. Τραβολογείται με εκείνο το δάνειο. Και από ό,τι βλέπω, θα τραβολογείται για πολύ ακόμα. Μωρέ, ποιο δάνειο. Δεν βλέπεις που το εργοστάσιο πάει για φούντο. Α, με τέτοιο αφεντικό για που ήθελες να πάει. Τώρα έχει βάλει αγγελίες σε εφημερίδες και ζητάει καινούργιους συνεργάτες. Δεν ξέρει όμως ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Ποιο κεφάλι. Υπάρχει κεφάλι για να βρωμήσει. Αυτό το εργοστάσιο για να πάει μπροστά χρειάζεται ένα σαΐνι. Τα σαΐνια Μανολάκη έχουν όλα δουλειά. Τι να έρθουν να κάνουν εδώ μέσα. Να μου χλιάσουν όπως εμείς. Ψέματα. Ο Μανόλοφ και η Μαγδάλοφ. Τι απόφαση έβγαλε το κούφιο σας, Γκογκλάβιο. Το κεφάλαιο θα τα βάζει πάντα με τον εργαζόμενο. Εγώ δεν βλέπω κανένα εργαζόμενο εδώ μέσα. Ο Ελιμίγες κυνηγάτε. Το αγόγι ξυπνάει τον αγωγιάτη, κύριε Απόστολε. Όταν υπάρχει δουλειά, σκιζόμαστε για πάτη σου. Αλλά εσύ ούτε που τα αναγνώρισες ποτέ. Φέρε καινούργια μηχανήματα, αγόρασες η μυγδάλη της προκοπής, άλλαξε τη συσκευασία. Κάνε μια διαφημισούλα να δεις. Ρε, άντε παράτε με από εδώ. Να μπεις τι θα κάνω. Άμα σε παρατήσουμε εμείς θα την ψωνίσεις και θα πάρεις τα βουνά. Πάμε, Μανώλη μου. Πάμε. Μακάρι. Μακάρι να την ψώνισε. Αλλά που τέτοια τύχη. Συγγνώμη, Μάρκα. Ευτυχώς. Από τρελούς είμαστε κομπλέ. Οι γνωστικοί μας λείπουνε. Πού να τους βρίσκανε, κύριε, οι γνωστικοί, να πούμε είναι όλοι στα τρελάδικα. Εγώ σου μιλάω για πολύ μεγάλη τρέλα. Εγώ έχω τρέλα με διπλό αμμονιαζόλ. Με είπα, δεν μου κάνεις. Α, κοίταξε, αν δεις μη σηκώνεις επάνω, γιατί θα σηκώσω μια φάπα κάτι κάτω, έτσι. Άντε, μπράβο, εσύ θα χάσεις άμα δεν με πάρεις, το ξέρεις. Είσαι και ανάλογος, έτσι. Φύγε. Φύγανε να με σε πάρουν σηκωτό, ρε. Αυτό θέλω και εγώ, να με πάρουν σηκωτό, διότι έχω βαρεθεί να ανέβω κατεβαίνω τις σκάλες. Παιδιά, ελάτε, πάρτε τον. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Παίρνω και το μαντίλι για να μην σας φέρω εδώ. Αυτός με καρπάζωσε. Σβήσιμο. Αυτός με σκυλόβρισε. Αυτός προσέλαβε άλλον. Αυτός εδώ ήταν πιο τρελός από μένα. Ποιος μένει. Μάλιστα. Τα μακαρόνια Λόλα. Λόλα. Πώς πάνε όμως μέχρι εκεί.
Επιτέλους βρέθηκε ένας να πηγαίνει στην Κλειφάδα. Στην πλατεία πας. Όχι ακριβώς. Στο γκολφ. Όχι, στην Εθνική Οδό. Τι είπες? Αυτό που άκουσες, ρε, και κάνε γρήγορα να προλάβει το εργοστάσιο ανοιχτό, έτσι. Και ποιος είσαι εσύ, ρε, που θα μου πει βιάζεται? Τσαμπουκάς είσαι. Οδήγα και σε τα πολλά τα λόγια. Και εγώ σου λέω κατέβα να μην σε δέσω φιόγκο. Τι παριστάνες τώρα δηλαδή, το μάγκα? Δεν είμαι μάγκας, δε. Τρελός είμαι, ρε. Άντε, ρε. Άντε μην με πιάσει βίδα και θα κάνω όλα εδώ μέσα βίδα, έτσι. Άντε, μπράβο. Καλά, ντε. Δεν σε είπαμε καμπούρι, μάγκα σε είπαμε. Που είπες ότι πας. Τρελός είμαι που θέλω πάω. Οδήγα, ρε. Οδήγα, ρε. Οδήγα, ρε. Ξέρετε, έχω τρία πτυχία. Έχω και συστάσεις. Ναι, από πτυχία και από συστάσεις άλλο τίποτα. Ξέρετε, μπορώ να κάνω και τον κλητήρα εγώ. Δεν μου κάνεις, ανθρωπέ μου, μη με πρίζεις. Ελάτε, ελάτε, τελειώσαμε για σήμερα. Πού πας, ονομέ μου? Εσύ φύγε, μη σου δαγκώσκαν αυτοί έτσι. Λοιπόν, κύριοι, προσλάβα μάλλον, η θέση καλύφθηκε. Πηγαίνετε, πηγαίνετε, παρακαλώ. Μα δεν είναι η σειρά σου. Σε παρακαλώ, εσύ πήγαινε να μου ετοιμάσεις ένα καφέ βαρύ γλυκό και όχι με δύο φουσκάλες αριστερά και ένα έτσι παξιμαδάκι στην άκρη να τραβάει τα υγρά. Εσείς φύγετε, κύριε, τι περιμένετε, αφού σας είπα, προσλάβα μάλλον. Σας παρακαλώ. Μα, καλά μου. Α, πού είναι αυτός? Εδώ είναι το γραφείο μου. Περάστε έξω, κύριε. Είστε ο διευθυντής? Ναι. Περάστε μέσα και παρακαλώ να ενημερωθώ λεπτομερώς για να αναλάβω τα καθήκοντα της Γενικής Διευθύνσεως εδώ στην επιχείρηση. Και εσύ να πάω να μου φέρεις το καφέ γρήγορα, διότι θα σας απολύσω. Τι λέει? Τρελός είμαι, ό,τι θέλω, λέω. Φέρ' το καφέ. Θα του βάλω μέσα ποτικό φάρμακο. Κάνε ό,τι θες. Δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσιάζει το περιβάλλον. Εδώ μέσα κοντεύετε να πιάσετε κατσαρίδες και αράχνες. Θα κάνω ριζικές αλλαγές. Μάλιστα, μάλιστα. Κάθε μήνα θα μου δίνετε 100.000 δραχμές, ξέχωρα το ΙΚΑ και τα διάφορα επιδόματα. Και κάθε τέλος του χρόνου θα παίρνω και πριν. Τώρα θα πάρω ένα τσιγάρο. Μα αμέσως. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είστε πάρα πολύ καλός. Εμείς οι δύο θα τα πάμε πάρα πολύ καλά. Σίγουρα είστε ο Απόστολος Αποστόλου. Μάλιστα, μάλιστα. Εγώ είμαι ο Μιχάλης Οβίδας, πτυχιούχος των οικονομικών και με πολύ μεγάλη πείρα στη διαχείριση των οικονομικών όλων αυτών. Α, πού είσαι, τώρα που θα υπογράψουμε συμβόλαιο, να είσαι σίγουρος ότι μέσα σε τρεις μήνες όλοι οι Έλληνες θα τρώνε μακαρόνια λόλα. Και αν δεν τρώνε, μένουν να με χέσεις. Θα το κάνουμε μεγάλη ανακούφιση. Ο καφές. Παξιμάδι, τέλος. Λοιπόν, εσύ μου γουστάρεις και θα σε προωθήσω ποικιλοτρόπος, γιατί είσαι και νόστιμη και πρόθυμη. Ευχαριστώ. Πώς σε λένε? Μάγδα. Δηλαδή Μακεδονινή. Θα φάμε καλά. Πήγαινε, Μάγδα. Καλά, ντε. Χάρηκα. Κι εγώ. Νοστιμόνηση. Πιέσαι εσύ τώρα το καφεδάκι σου και πήγαινε στο καλό, γιατί έχουμε και δουλειές. Ποιες δουλειές, μωρέ, ποιες δουλειές? Νομίζω ότι δεν ξέρω ότι εδώ μέσα εσείς όλοι χτυπάτε μύγες. Άσε που άμα σε γυρίσω σε ένα ανάποδα δεν θα πέσει ούτε ένα τάλιρο από την τσέπη σου. Τι είπες, ρε? Τρελός είμαι, ό,τι θέλω, λέω. Πρόσεξε, γιατί και εγώ είμαι τρελός. Ναι, αλλά εσύ δεν έχεις πτυχίο, εγώ έχω όμως. Έκανα υπομονή να μην σου πάω κόντρα. Έξω από το γράφο. Εγώ δεν πάω πουθενά. Εγώ ήρθα να σε σώσω και θα σε σώσω. Το ξέρεις ότι εγώ είδα στον ύπνο μου την Παναγία της Σουμελά που μου είπε τρέξε γρήγορα να σώσεις αυτό το μακαρονά από τον βλάκα που δεν ξέρει τι του γίνεται και πάντα τέσσερα. Και εγώ ήρθα να σε σώσω. Αμέ, εντολή της Παναγίτσας. Και η τρελή δεν μένει. Εσένα ποιος κέρατά σε άφησε λιτό, ε? Όρποτη! Να πεις να μου δώσουν το εμπόρευμα γιατί θα γίνει εδώ μέσα της κακομήρας. Εγώ είμαι ο Μπούκουλας με το όνομα. Και εκβιασμούς δεν σηκώνω! Και τι σηκώνεις, κύριε Μπούκουλα, τι σηκώνεις? Να σου δίνω το εμπόρευμα και να μην με πληρώνεις. 400.000 μου χρωστάς! Και τι είναι 400.000? 800-500 άρικα. Αν δεν μου κάνεις άλλους τρεις μήνες πίστοση, θα πάρω από άλλο εργοστάσιο εμπόρευμα. Καλά, καλά, να το συζητήσουμε, κύριε Μπούκουλα. Κάθισε, μη θυμώ. Δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα. Πέσε γρήγορα τις 400.000, κύριε Μπρόκολα. Μπούκουλας! Τι Μπούκουλας, την Μπρόκολας, το ίδιο θα πληρώσει. Άντε κατέβαινε γρήγορα γιατί έχουμε και ανάγκες. Εσύ γιατί να κατέβαινε? Εσύ μιλάς γιατί θα σε απολύσω, σβήσε και το τσιγάρο. Τώρα μιλάει η Γενική Διεύθυνση εδώ μέσα και πού είσαι να δώσεις γρήγορα τα λεφτά διότι θα γίνει εδώ μέσα της μακαρονάδας στο κάγκελο, έτσι? Και ποιος εσύ ρε που θα μας πουλήσει απειλές να πούμε νάκια πάρεις εμπόρευμα, νάκια δεν ξαναπάρεις. Και πρόσεξε μου μιλάς σε μένα γιατί τρελός είμαι και ό,τι θέλω κάνω. Και κάτι πανταξίζεις σαν και σένα τους δακών το λαρίκι και δεν τους πληρώνω. Τα ακούσκα, αν δεν με πιστεύεις, διάβασε τούτο.
Να το συζητήσουμε, κύριε. Θα τα βρούμε. Δεν έχουμε να βρούμε τίποτα. Εσύ ετοιμάσαι γρήγορα το μπλοκ των εισπράξεων. Άντε γρήγορα, να μπει μια τάξη εδώ μέσα. Γιατί δεν σας στείλω όλους σπίτια σας. Μα κρατώ μόνο 100 χιλιάρικα μετρητά. Τι να τα κάνουμε ρε τα 100 χιλιάρικα, για λιγούριδες σαν και σένα μας πέρασες. Έχω και μπλοκ επιταγών. Από εκεί έπρεπε να αρχίσεις. Φέρε γρήγορα τα μετρητά και υπέγραψε το μπλοκ των επιταγών 300.000. Άντε κάνε γρήγορα μισού 300 καναμάκουλα εδώ μέσα, άντε. Εντάξει κύριε, δεν είπαμε τίποτα. Την απόδειξη. Μόνο που έβαλα αυριανή ημερομηνία. Δεν πειράζει, δεν θα σας βάλουμε τόκους για μια μέρα. Έλατε κύριε Μπούκουλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όποτε θέλετε, μπορείτε να έρχεστε να φέρνετε τα ζυμαρικά μας. Αισθάνομαι πάρα πολύ υποχρεωμένος. Ω, δεν κάνει τίποτα. Άμεστο καλό. Άμεστο καλό. Σε κούφανα έτσι και που είσαι ακόμα. Καλά, είσαι πολύ τυχερός που είμαι στη δουλειά σου. Ας τα κάτω αυτά. Γιατί τα παίρνεις. Τι λες μωρέ, δεν θα πάρω προκαταβολή. Α, ξέχασε να σου πω ότι εκτός από τρελός είμαι κι άφραγκος. Μα θα είναι καταπληκτικός. Πρέπει σύντομα να τον γνωρίσω και να τον ερευνήσω. Πρόσεχε μόνο, μην αρχίσει και σε ερευνάει αυτός. Είναι νόστιμος. Σαν θρίλερ παιγμένο ανάποδα. Τι σε νοιάζει εσένα και έτοιμο αν είναι νόστιμος. Εσύ τον νόστιμο τον έχεις βρει. Τώρα μάλιστα που βρήκατε και τον κατάλληλο συνεργάτη και θα μπει και η δουλειά σε σωστό δρόμο, τώρα πια σας βλέπω να κουλώνεστε. Έλα, δεν θέλω κρυάδες. Μη βιάζεσαι, Λόλα μου. Άσε πρώτα να σιτέψουμε. Εμείς το γάμο μας λέμε να το κάνουμε στο παρεκκλήσι του γυροκομείου. Διαθυμίστρια δεν είσαι. Κουταμάρες θα πεις. Και δεν μου λες, Απόστολε. Είσαι σίγουρος ότι αυτός ο μουρλός, όπως λες, είναι ακίνδυνος ή καμιά μέρα θα σου χυμίξει και θα σε βρούμε τέζα. Α, κίνδυνος και με τη βούλα. Πουλάει τρέλα μονάχα εκεί που χρειάζεται. Περιττό να σας πω ότι μέσα σε λίγες μέρες έβαλε τάξη στο εργοστάσιο. Και δεν είναι ότι το φοβούνται. Όχι, το συμπαθήσανε τον τρελάρα. Θα τον γνωρίσω και θα σου πω. Και σύντομα μάλιστα, γιατί η περίπτωσή του με ενδιαφέρει. Επιστημονικά, ε. Δεν μου λες, το έχεις μιλήσει για μένα. Του είπα ότι έχω μια αδελφή Λόλα. Και τι σου είπε. Μουρλός εγώ, Λόλα αυτή, θα ταιριάσουμε. Μα τι θα γίνει, κύριε Διευθυντά. Εγώ χωρίς αυτό το δάνειο είμαι υποχρεωμένος να κλείσω το εργοστάσιό μου. Λυπάμαι, αλλά δεν έχει εγκριθεί ακόμα. Μα ένα χρόνο τα ίδια μου λέτε. Σε άλλους το λέω πολύ περισσότερα χρόνια. Πηγαίνετε, σας είπα κύριε. Σας ειδοποιήσουμε εν καιρό. Καλημέρα, σύντροφε. Καλημέρα. Μιχάλης Βίδας, ο νέος επιθεωρητής του Υπουργείου Οικονομικών εξ αναδομήσεως. Μεγάλη μου τιμή. Καθίστε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καθίστε, κύριε. Τι θα πάρετε? Μια υπογραφή και να φεύγω, διότι έχουμε συγκέντρωση στην Ομαρχιακή Επιτροπή και πρέπει να πάω. Είπατε υπογραφή. Τι υπογραφή? Δεν μου λέτε, ξέρετε κάποιον βιομήχανο Απόστολο Αποστόλου? Και δεν το ξέρω. Είναι πελάτης. Έχει όλα τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για να πάρει το δάνειο που ζητάει εδώ και δύο χρόνια? Μάλιστα τα έχει. Έχεις πάει στο σουφλί? Δεν έχω πάει. Μήπως θα ήθελες να σε στείλω να κυνηγάς αρκούδες και να μαδάς κουκούλια? Δεν σας καταλαβαίνω. Βάλε την υπογραφή εκεί να πάρει το δάνειο ο άνθρωπος, επειδή δεν σου είπε ότι είναι της κλαδικής των μακαρονάδων. Βρε, ένα σοσιαλιστή βιομήχανο έχουμε και δεν θα τον εξυπηρετήσουμε. Μα ο Αποστόλου, από ό,τι ξέρω, είναι δεξιός. Ναι, στο καβάλο. Πώς. Ενώ στα φρονήματα είναι δικός μας, αφού είναι προσωπικός φίλος του Προέδρου. Αφού να φανταστείτε μακαρόνια Λόλα τρώει ο Πρόεδρος. Τότε να υπογράψω αμέσως. Και θα προωθηθεί αρμοδίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ μυαλωμένος άνθρωπος. Μπορεί να γυαλίζει καμιά φορά το μάτι του, αλλά είναι σαΐνη στη δουλειά του. Άσε που είναι και φίλος με την εργατιά. Μεσαλής άνθρωπος. Μπορείς να μην δουλέψεις με την ψυχή σου για ένα τέτοιο προϊστάμενο. Τυχεράκια σου, Αποστόλου. Σώθηκε. Λένε ότι έχει κάνει σε τρελάδικο. Είναι απόφυτος τρελοκομείου. Καμιά φορά αυτή είναι καλύτερη και από τους απόφυτους του Πανεπιστημίου, να το ξέρετε. Γιατί σηκωθήκατε, φοβηθήκατε? Δεν έχετε καταλάβει ότι είμαι φιλαράκος σας? Έχουμε διακοπή και βγήκαμε για το κολατσό. Από αύριο δεν θα τρώτε έξω. Γιατί? Γιατί έτσι θέλω εγώ. Θα παίρνετε το κολατσό, το τρώτε μέσα με έξοδα της επιχείρησης. Ζήτω! Δεν θέλω ζήτω. Αυτό που θέλω είναι δουλειά και εκτίμηση και αγάπη προς την επιχείρηση που μας δίνει ένα κομμάτι ψωμί και τρώμε, έτσι. Έχεις το λόγο μας, κύριε Μιχάλη, πως θα σκιστούμε για πάρτι σου. Μπράβο σας. Εργάτε στα κρεβάτια σας. Στη δουλειά σου ήθελα να πω. Εσύ μην ακούς κρεβάτια, αμέσως να πας. Άντε. Μπορεί να μην είναι πολύ κούκλος,
άλλα είναι τρελογκομενιάδες και μου τις βουρίζει. Έχει κάτι το σοσιαλιστικό επάνω του. Πού να δεις και τα κάτω μου. Αχ, ήρθατε. Όχι, τώρα έρχομαι να με από τις σκάλες. Να με, πετιέμαι. Έβαλα και λουλούδια στο βάζο. Μετά να μου θυμίζει να σου βάλω κι εγώ κάτι να πατσίσω. Αμήν και πότε. Αχ, τα διάλογα να φύγει από εδώ. Άντε, παιδε, έλα εδώ που πας. Από εκεί που ήρθα. Δεν μου λες. Πού είναι ο κύριος Απόστολος. Πήγε στην τράπεζα για εκείνο το δάνειο. Α, ωραία, θα μου. Έλα εδώ, μωρέ, που πας. Αφού με στέλνετε. Γιατί δεν μου είπες ότι με ζητήσαν όσο έλειπα. Γιατί μόλις σας βλέπω, φρακάρει το μυαλό μου. Μπουκώνει. Πρώτη φορά βλέπω μυαλό καρμπιρατέρ. Λέγε ποιος με ζήτησε. Κανένας. Αχ, τα διάλογα μου. Το ρεύμα. Μωρή, κάνε την πρίζα, Μάγδα. Άσε τις αχλαμάρες, καλέ, αφού δεν είναι στην πρίζα. Τα καλά, από εδώ πέρα πάρτε αυτή την κατσαρόλα που μου... Χα, είμαι τώρα μία. Δύο είμαστε. Κλείς την πόρτα, μωρή, τάπα. Το σκουράζω. Ο τρελός. Τι ζητάς εσύ εδώ. Με πρόλαβες. Το ίδιο ήθελα να σε ρωτήσω κι εγώ. Μα εγώ είμαι στο εργοστάσιό μου. Αμπά, δικό σας είναι το εργοστάσιο. Ναι, είμαι μεγαλομέτωχος. Πώς είναι ο Βαρδινογιάννης. Α, μάλιστα. Και ο κύριος Απόστολος, τι δουλειά κάνει εδώ. Αυτός. Είναι παιδί μου ο βοηθός μου. Τον έχω για τις εξωτερικές δουλειές. Τσουπουκ τσογλάν, παιδάκι μου. Δε... Πού τον ξέρεις. Α, εξόψεως. Α, όπως λέμε, σε γνωρίζω από την όψη. Εκείνη όμως που ξέρω καλά είναι η αδελφή του η Λόλα. Εσύ όμως να την γνωρίζεις καλύτερα, ε. Ε, βέβαια. Στα πόδια μου μεγάλωσε. Ξέρεις πόσες φορές με έχει κατουρίσει η κατουρλού. Νοστιμούλα όμως, έτσι. Τι, ο νοστιμούλα, δεν είναι. Καλέ, σαν κάρο με πατάτες είναι. Είναι σαν το μαρκεζίνι με φουστάνι. Δεν είναι. Άτε, πα, δεν είναι. Δεν. Οντίο. Φεύγεις κιόλας. Δεν είπα αντίο, είπα οντίο. Μα δεν ξέρεις καθόλου ιταλικά. Εγώ, πώς, ποντιακά. Ώστε τη βρίσκεις πολύ άσχημη τη Λόλα. Φρικιό παιδί μου, πολύ φρικιό. Ενώ εσύ να πούμε είσαι πολύ μανουλο-μάνουλο. Μπάστα, μπάστα. Α, μη μένες σε μένα μπάσταρδο, εγώ είμαι βιομήχανος, δεν είναι. Α, τώρα καταλαβαίνω γιατί στο δρόμο μου είπες ότι είσαι τρελός. Α, το πίστεψα. Εγώ καλά το παίζω ότι είμαι τρελός, το έχαψες, έτσι. Πρόσεξε όμως, γιατί από το πολύ λέγε, μπορείς στο τέλος να το πιστέψεις και εσύ και να σε βλέπουμε στην Ομόνοια να κάνεις το τροχονόμο. Ουδέν πρόβλημα, θα έρθω σε σένα να με κάνεις καλά όπως είσαι και ψυχολόγα που μου έχεις πει, ε. Και η πρώτη επίσκεψη δωρεάν. Από μνημονικό βλέπω τα πας καλά. Όλα μου είναι καλά, μανά. Εμένα Λοξάνδρα. Ως όνομα Λοξό θα έχεις και εσύ τη δόση σου. Εμένα με λένε... Μιχάλη Βίδα. Ως όνομα διπλή δόση. Πρέπει να πηγαίνω όμως. Θα αργήσει ο κύριος Απόστολος. Μάλλον, τον έχω στείλει σε μια σοβαρή δουλειά. Είναι και αργοκίνητο καράβι, λες και καίει κάρβουνο. Τον λυπάμαι όμως, τι να κάνω, γι' αυτό τον κρατάω. Εσύ όμως τι τον θέλεις τον Απόστολο. Πρέπει να του πω ότι δεν είναι καθόλου φίλος. Έχει τόσους γνωστούς τρελούς και δεν μου έχει στείλει κανένα για πελάτη. Θα σου στείλω εγώ. Να σου στείλω εμένα. Όχι. Γιατί? Γιατί είσαι αγιάτρευτος. Τσαο. Όπου και να πας θα σε πετύχω, μανούλη μου. Εσύ θα με τρελάνεις. Αν δεν σε τρελάνω εγώ, να μην με λένε Λόλα. Μάγδα! Μάγδα! Εμένα φωνάξατε. Όχι, το πιθηκότσι. Α, καλά το κατάλαβα. Έλα το βρε κουφάλογο. Α, σε μένα καλύτερο τρόπο, γιατί δεν το έχω και πολύ να στήσω τσαντήρι στα προφίλια και να το ρίξω στην απεργία πείνας. Διότι το άρθρο 8 της νέας συλλογικής σύμβασης λέει ότι... Ότι δείξανε συνδικαλιστέ και βγήκες εσύ. Μωρέ, α, τε χάσω από εδώ, μωρή. Α, τε χάσω. Άρε, άτιμο κεφάλαιο. Πότε θα παντρευτώ να φύγω από εδώ μέσα. Ποτέ, γιατί είσαι τύπος ανθυγιεινός. Ναι, γιατί όποιος πέσει μαζί μου στο κρεβάτι, ξεχαρβαλώνεται. Α, το σεβασμός στον κύριο γενικό. Δεν μου λες, μόνη σου μένεις. Τελείως. Προσφέρω και ουίσκι. Καλά κάνεις. Μπορούσα να έρθω σπίτι σου. Αυτό δεν το πιάσα. Πιάσε αυτό που θα σου πω. Πού είναι οι προσφορές, μόνοι, για τα καινούργια μηχανήματα, ε. Τις έδωσα στον κύριο Απόστολο. Έλα εδώ. Είναι καλέ. Μου έκλεισες ραντεβού με τη διαφημιστική εταιρεία. Ναι, για την άλλη εβδομάδα. Ειδοποιείς τον έφορο ότι θέλω να τον επισκεφθώ. Τον ειδοποίησα. Επήγες στα γραμμάτια στην τράπεζα προς εξόφληση. Όχι. Όχι. Γιατί μπορεί. Γιατί δεν έχουμε γραμμάτια. Εσύ δεν είπες μπορεί να παίρνουμε μόνο μετρητά. Να γνωρίζεις την αδερφή μου και τη μνηστή μου και μετά πάμε σε ένα ωραίο κέντρο να τη διασκεδάσουμε. Πεθύριο, ρε Ατσίρα, τι επιτυχία ήταν αυτή. Ποια από όλες. Δεν μου είπες ποια από όλες. Που κατάφερε στον διευθυντή της τράπεζας να υπογράψει την έγκριση του δανείου. Ω, είμαι τόσο busy που το... Στο καλό που το ξέχασα κιόλας. Τι λες, Μιχάλη μου, 20 εκατομμύρια είναι αυτά, ξεχνιούνται. Ξέρεις πόσες τρύπες θα βουλώσουμε. Τι με νοιάζουν εμένα οι τρύπες. Εμένα μου φτάνει μία. Της Λοξάνδρας η καρδιά. Στο διάλογο γλιστράει.
Λαλά, θάβασε το μάτι μου. Πάντως δεν είμαι ούτε σαν το Μαρκεζίνη με φουστάνι, ούτε σαν κάρο με πατάτες, όπως λέει και ο Βίδας. Λόλα, θα σε δει ο Βίδας και θα το ξελασκάρουν όλες οι Βίδες. Οι λασκαρισμένες. Αυτό σκέτη με την τρέλα που κουβαλάει, τον βλέπω σε λίγο να παίρνει βάρνα όλα τα μαγαζιά της Ερμού και να ζητάει τα νίκια. Ναι, αλλά για να τον υποδεχτεί σήμερα με τέτοια εκπληκτική εμφάνιση, θα είναι απειλή ότι σε ενδιαφέρει. Ε, τι ε. Ε, ναι, με ενδιαφέρει. Επιστημονικά. Πάντως κι εσύ από μοντελάκι σκίζεις. Ε, είπα να τιμήσω την επέτειο. Πριν 3 χρόνια με έβγαλε να διασκεδάσει ο αδελφός σου. Άντε, χτες δηλαδή. Εσείς σίγουρα εμένα καρφώνετε. Αδελφούλη μου, πολύ κόμψα το κουστούμάκι σου. Καλό είναι το ρημάδι, μόνο που έχω 3 χρόνια να το φορέσω και με στενεύει στον καβάλο. Ω, μπα, τι τη σήματα είναι αυτά. Σε τι δεξιμόδας θα πάμε. Ε, πώς, να μην τιμήσουμε το σωτήρα μας. Α, δεν θέλω ηρωνείς. Και αυτό που έκανες, να του κρύψεις ότι είσαι αδελφή μου, δεν ήταν καθόλου σωστό. Αλλά μήπως εσύ είσαι πιο γνωστική από εκείνον. Άκου να του συστηθεί Λοξάντρα. Πολύ φοβάμαι ότι μόλις σε δει θα τσαντιστεί τόσο που θα φύγει. Απόστολε, κάνουμε και ένα επάγγελμα. Αυτός δεν φεύγει τώρα ούτε με νεύτη. Έπειτα μην ξεχνάς ότι εκτός από ψυχολόγος είμαι και γυναίκα. Να είναι κοζί. Κοζί. Γιατί αργεί όμως. Εστάσου, δεν είναι ακόμα η ώρα που βγαίνουν τα φαντάσματα. Άντε ρε με ρόπι, ακόμα αυτό το παντελόνι. Άντε ρε κορίτσι μου, σιδέρωσέ το, τελειώνουμε. Άντε, έτσι έχω αρχίσει. Ε, δυο χέρια έχω. Κοίταξε, πώς σου είμαι, δεν είμαι κούκλος. Σαν φάντασμα. Α, με ρόπι μου υποψιάζουμε ότι με κεφάρεις και επειδή εγώ δεν ανταποκρίνομαι, γι' αυτό με βρίζεις. Ε, τώρα τι να σου πω. Τι μπορώ να πω σε ένα τρελό άνθρωπο. Έλα, βρε με ρόπι μου, αφού ξέρεις ότι σ' αγαπάω και σε λατρεύω, είδες σε τη σπίτι σ' έφερα, ε. Και την πανιέρα σου πήρα τριπλή για να χωράς. Σου πήρα και λεκάνη για να κάνεις τσίσα σου. Καθιστή, όχι όρθια σαν βουλγάρα. Και εγώ σου λέω να τα αφήσεις αυτά. Να κοιτάξεις να βρεις και μια καλή κοπέλα να παντρευτείς. Να νοικοκυρευτείς. Να γυρίσω κι εγώ στο σπιτάκι μου. Γιατί εδώ μέσα έτσι, Μιχάλη μου, τι να σου πω. Πιάνε την ψυχή μου. Εγώ ήρθα σαν νοικοκύρεψα, αλλά έτσι εγώ εδώ τέρμα. Όχι τέρμα, όχι τέρμα. Άντε, τώρα δεν μπορώ να σου απαντήσω. Τι θα μου λέγε. Έλα, μωρέ, τέλειωνε εκεί πέρα, άντε, γιατί βιάζομαι. Μιχάλη, έτσι θα πας σε ξένο σπίτι με άδεια χέρια. Δεν θα πάρεις ένα μπουκέτο λουλούδια. Μη σε νοιάζει. Πω, Παναγία μου, τους έχω στήσει τους ανθρώπους, άντε. Μιχαλάκι μου. Έλα. Ξεβράκω τους θα Δεν είναι μόνο τρελός, είναι και αγενέστατος. Με Λόλα συμφωνώ. Και δεν φταίει αυτός, εσύ φταίσαι, Απόστολε, με το θάρρος που του έχεις δώσει. Φτάσου, Τρενόλα, άνθρωπος είναι. Κι εγώ σου λέω ότι πάσα ομοιότητα του με άνθρωπο είναι απλή σύμπτωση. Εγώ δεν τον γνωρίζω, αλλά η ασυνέπειά του με έχει εκνευρίσει αφάνταστα. Άμα εκνευρίστηκες, φύγε. Θα γλιτώσουμε και ένα μενού. Άλλος ευγενής. Πάντως να είσαι σίγουρος ότι αυτός δεν θα είναι ο μόνος λόγος που θα με αναγκάσει να φύγω. Άντε, τσακωθείτε τώρα κι εσείς για να πάμε με κέφι στο κλέτι. Επιτέλους, αυτός δεν είναι. Πού το κατάλαβες. Από το τρελό κουδούνισμα. Εγώ κρύβομαι. Εδώ είναι του κυρίου Απόστολου. Μάλιστα. Δεν άργησα, ε. Μπα, ιδέα σου. Πέρασε. Πώς να περάσουμε αυτό εδώ το πράγμα. Εγώ τους παρήκυλα καλά του και αυτοί μου στείλαν στεφάνι. Περνάς πλαγίους, φοράς. Μωρέ, εγώ χωράω από παντού και από χαραμάδα, αλλά τώρα θα περάσω από την τρύπα. Λα, λα, λα. Τα πόδια σου μυρίζουν μασχαλίλα. Άλλαξε καπέλο. Αμάν, αμάν, καλέ, τι κούκλα είναι αυτό. Ρε εσύ, Απόστολε, είχες τέτοια αδελφή και μου την έκρυβες. Βίδας, ξετρελαμένος από την γνωριμία. Φιλάω το χέρι της πιο όμορφης Λόλας που έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Τι υπότης. Μου λείπει το άλογο, εσύ κάθεσαι. Ουχ. Όλοι οι τρελοί, οι υπότες ή αυτοκράτορες το παίζουν. Τόσο καιρό να μην περάσετε κι εσείς από το εργοστάσιο να δείτε τα μακαρόνια σας, τους κάναμε και τρύπες. Να δείτε και εμένα τη σπαγκετίνη. Μα εγώ δεν είμαι. Είστε σαν τη σάντσα πουτανέσκα. Πουτανέσκα, εσείς σπαγκετίνη, εγώ δεν είμαι. Τι λες, βρε τρελό. Ό,τι θέλω, λέω, το πια θέλω, καψουρεύουμε. Κι άσε με μόνο μου να την ψήσω, έτσι, άντε, μπράβο. Βρε, αυτή είναι και τη μνηστή μου. Ω, τρελαθήκαμε τελείω εδώ μέσα. Μα είναι δυνατόν αυτό το θείο πλάσμα να έχει μνηστό το θείο τη. Μα μοζόχα είσαι. Άκου τα Απόστολε. Ποιον ακούσε τον τρελό. Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Αυτή τη φορά μάλιστα μαθαίνεις την αλήθεια από έναν συμπαθέστατο τρελό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μα είπα και εγώ είναι δυνατόν να πούμε ο Απόστολος να έχει μια αδελφή σαν και εσάς. Θα έπρεπε να είχατε και μουσική. Αλήθεια, Απόστολε, πού είναι η αδελφή σου, ε? Την έχεις μέσα στη γυάλα και την πηγαίνεις να πούμε στα πανηγύρια όπως η γύφτη της μαϊμούδας για να παίρνεις δεκάρικα, ε, παγάσα. Υπομονή, είμαι σίγουρος ότι μόλις την αντικρίσεις θα εκπλαγείς. Αμάν κουτσί θα είναι, θα το σούρνει. Λόλα, Λόλα. Ακόμα να ετοιμαστείς. Α, ετοιμάζει τις πατερίτσες της. Έλα, παιδί μου, και ανυπομονή ο κύριος Βίδας να σε γνωρίσει. Μισό λεπτό, έρχομαι. Α, σε γνωστή μου φαίνεται η φωνή. Την έχω ακούσει στην Ομόνια να πουλάει λαχεία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ρε εσείς, εμένα πάτε να δουλέψετε, ρε. Λες και
ξέρω εγώ τώρα τη Λοξάνδρα το Μανουλομάνουλο. Πώς έτσι και αποφασίσατε να επισκεφτείτε το σπίτι του υπαλλήλου σας, κύριε βιομήχανε? Λοξάνδρα, παράτα το δούλεμα, μην γίνει με πίλησε εδώ μέσα, έτσι! Λοιπόν, πώς σας φαίνομαι? Δεν είμαι σαν γκάρο με πατάτες? Σαν το μαρκεζίνι με φουστάνι? Τι λέτε εσείς που με ξέρετε και από μικρή? Απόστολε, απάντησε μου μέσα σε 30 δευτερόλεπτα ποια είναι τούτη, διότι θα παραιτηθώ από το εργοστάσιο σου και θα τραβάς τις μουσότριχές σου, έτσι? Πες μου ποια είναι. Μιχάλη, μου παίρνω όρκο, είναι η αδερφή μου, η Λόλα. Η αδερφή σου είναι? Και τι νομίζεις τώρα? Νομίζεις ότι εγώ δεν το ήξερα? Εγώ έχω μια λόρε. Το ήξερες και της είπες ότι με έχεις το εργοστάσιο για τσιπούκου τσογλάν. Βέβαια, το έκανα για να τη δοκιμάσω. Για να δω, λέω, η ψυχολόγα θα καταλάβει ότι έχει να κάνει με τρελό ή τσάμπανα που με τη στέλναμε τα λεφτά για να πάρει το πτυχίο. Έτσι, νονίμ, κοζίν, σινιόρα. Ώστε με δοκίμασες, ε? Ναι, γι' αυτό μπήκα όταν σου μπήκε. Όταν μπήκες. Γιατί μπαίνοντας εγώ, εσύ είχες μπει, καταλαβες. Και εγώ ήθελα, δεν ήταν, δεν γίνονταν διαφορετικά, γιατί μπαίνοντας εσύ σφινώθηκε. Η θέση έτσι είχε σβηδωθεί, κατάλαβες, μπαίνοντας εσύ, και εγώ μετά σκέφτηκα να στο βγάλω, αλλά δεν έβγαινε, ήτανε, κατάλαβες. Τελείωσες τα μπες και βγες. Ναι, έκλεισε και την πόρτα. Μα είναι χάρμα ο τύφος. Λοιπόν, άκου, κύριε Βίδα, εμείς σε πήραμε στο εργοστάσιο για να πουλάς την τρέλα σου αλλού, όχι και σε εμάς. Γιατί όταν εσύ πήγαινες, εμείς ερχόμασταν. Γι' αυτό σας είπα να με περιμένατε, να φτάναμε μαζί. Εσείς δεν θέλατε, χώσω μία, ας το διάλο. Αφήστε τώρα τις παρεξηγήσεις. Απόψε είπαμε να διασκεδάσουμε. Ακριβώς γι' αυτό θα έπρεπε να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα με τον κύριο για να πάμε με περισσότερο κέφι στο γλέντι. Τι λέτε, κύριε βιομήχανε? Απόστολε, πες της να μην μου βγαίνει εμένα στο έτσι κόλπο, γιατί με πιάνει η τρέλα μου εδώ μέσα και γινόμαστε μαλλιά κουβάρια με τη Λοξάνδρα που είναι Λόλα. Εγώ είμαι τρελός, έχω και χαρτί, έτσι? Το αν είσαι τρελός ή όχι, το ξέρω πολύ καλά εγώ. Δεν θα μου μάθεις και τη δουλειά μου. Σιγά μωρέ, τη δουλειά που κάνεις, μωρέ, παίρνεις ένα σφυρί εκεί πέρα και χτυπάς τα γόνατα των ανθρώπων, τους τα σπάς. Βάζεις και ένα δάχτυλο εδώ πέρα μπροστά στη μούρη μας, λες και είμαστε παπρίς. Πουλάτε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Άντε και λίγα λόγια μαζί μου, έτσι? Θα σου μιλάω όπως θέλω εγώ, ο πόρκα μιζέρια. Στην πόρκα δεν είμαι καθόλου μίζερος, το ξέρεις? Άντε και πολύ σάλιο κατανάλωσα μαζί σου. Πρόσεξε να μην το καταπιείς, θα φαρμακωθείς. Το κατάπια, δεν έπαθα τίποτα. Για ωραία διασκέδαση θα πάμε. Αυτοί θα σφακτούν στον δρόμο. Καημένα, Απόστολε. Ξέχασες πως είναι ένας ερωτευμένος. Λαγός να πιει νερό στη σκετούλα στη Μασχάλη. Λί με σφίγγεις. Για να τους σφίγγεις και του Απόστολου. Άμα δεν τον κάνω εγώ να σε παντρευτεί στο πιτς φιτιλί, να μην με λένε εμένα Μιχάλη. Ναι, αλλά βλέπω πιο ενοχλημένη τη Λόλα. Και αυτή θα καλοπεράσει. Μας το παίζει πολύ έξυπνη και πολύ βεντέτα. Αλλά έχει πέσει την περίπτωση. Σφίγγε, μωρή, σφίγγε. Α, όχι να μας φάει και τη γυναίκα ο Χαραμάδας. Α, πολύ θάρρος το έδωσα. Είναι γενέστατος. Κανονικά έπρεπε εμένα πρώτη να ζητήσει να χορέψουμε. Όχι που με ενδιαφέρει δηλαδή, αλλά να, έτσι λέει το savoir vivre. Νομίζω ότι πρέπει να καθίσουμε. Αχ, καλέ. Αχ, άσε να πάρουν καλά τη δόση τους και μετά κατεβαίνουμε. Μίλα μου στο λαβύριο. Ξεκολλημό δεν έχουν. Αυτό είναι μια σκέτη πρόκληση. Έχουμε γίνει ρεζίλι πια. Μόνο ρεζίλι, μόνο ρεζίλι. Θα φάμε και ξύλο. Για να μας δώσουν αυτό το τραπέζι, είπε στο μέτρ ότι είναι γιατρός. Γιατί? Γιατί το τραπέζι αυτό, το μοναδικό που υπήρχε, το έχει ρεζερβέ ένα γιατρός. Άμα θα έρθει, τι θα γίνει? Θα φάει ένα χεράκι ξύλο και θα το ευχαριστηθεί η ψυχούλα. Ωραία, αυτό να το φάει. Εμείς να μην το φάμε μαζί του. Εντάξει, και τούλα τους φτιάξαμε για σήμερα. Σε ευχαριστώ για τον ωραίο χορό. Παρακαλώ. Λοιπόν. Μιχάλη! Μπράβο, καλά που θυμηθήκατε ότι έχετε και παρέα. Μα εδώ, Απόστολε, ήρθαμε για να χορέψουμε να μας φύγουνε και τα άλατα. Γαργάλατα. Σε φωνάζουνε, το βλέπεις? Α, ναι, είναι η Τζενούλα. Ένα παλιό μου φλέρτη. Θα μου επιτρέψει να πάω να της μιλήσω, ε? Ελεύθερα. Εξάλλου, απόψε δεν είμαστε παρέα, είμαστε σκόρπια διαδήλωση. Α, θα τη ζήλευε και ο Ζήγητης. Thank you.
Ελενούλα μου, τι κάνεις αγάπη μου. Μιχάλη μου, καλά είσαι. Πολύ καλά, έλα φίλαμε, φίλαμε. Να σε φιλήσω. Ναι. Βρε κόλλα μου σου λέω. Βλέπω είσαι με πολύ ωραία συντροφιά. Ωραία συντροφιά είναι, έλα κόλλα μου, σε παρακαλώ, φίλαμε. Κατάλαβα, μια ζωή καψούρης. Έλα, πάψε πια, δεν θέλω άλλο. Έλα τώρα. Πιο πολύ, πιο βαθιά μου, στο σβέρκο πίσω. Είναι θρασίτατος. Τι σε νοιάζει, Λόλα μου, ούτε ερωτευμένη να ήσουν. Όχι και ερωτευμένη με αυτή τη φέτα του καλοριφέρ. Γεργαλιέμαι, όχι εκεί, μωρή. Έλα, φτάνει τώρα. Εγώ για πλάκα στο πω, συνέχισε. Απόστολε, πλήρωσε γρήγορα να φύγουμε. Πλήρωσα. Αλλά πώς θα φύγουμε, πού θα αφήσουμε το γόη, το γιατρό. Τελικά είναι πολύ χαριτωμένος, πολύ το συμπάθησα. Για μαζέψου εσύ, για μαζέψου. Ξεχνάς ότι σε λίγο παντρευόμαστε. Να το δω και να μην το πιστέψω. Κι όπως σου είπα, Τζενούλα, μόλις σε πάρω στο τηλέφωνο να είσαι στο αφίκο, έτσι. Μην είναι ήσυχος. Θα σε βοηθήσω, γιατί βλέπω ότι σου την έχει δώσει κατά κούτελα, έτσι. Πάντως είναι και πολύ μπάνικ, ε. Ναι, είναι, έχει μια τέτοια... Έλα, δώσε τον τελευταίο να σπάσουμε τώρα. Μα δεν μπορούμε να περιμένουμε αυτό τον αγενέστατο να βελτιώσει τα σαλιαρίσματά του. Πάμε να φύγουμε. Μην κάνεις έτσι, έρχεται. Βρε την Τζενούλα, βρε. Κοίτα να δεις, πάντα όμορφη, πάντα γλυκιά όπως τότε. Εγώ λέω να σας κεράσω μια σαμπάνια έτσι για το ευτυχές γεγονός. Καλέ, μη σπρώχνεις εσύ, δεν είμαστε σε λεωφορή, όλοι χωράμε, αμπά. Βοήθεια! Ένα γιατρό! Ένα γιατρό! Ανησυχείτε, κυρία μου, υπάρχει γιατρός, καθηγητής, διάνοια. Πάμε να φύγουμε, θα μας λιντάρουνε. Μα πού είναι αυτός, εξαφανίστηκε. Πού είναι ένας γιατρός, θα τον φτάσω! Πάρτα για τον τάφο της. Γιατρέ μου, καλά που σε βρήκα. Σε ψάχνα παντού. Ένας πελάτης μας κινδυνεύει. Πότε μου, πότε θα έρθει ένας γιατρός! Ήρθε ο γιατρός, κυρία μου, ορίστε. Σώσε τον, γιατρέ μου, σώσε τον! Ξέρετε, δεν έχω το κλείσμα μαζί μου. Ορίστε. Εκεί έχει το πτώμα. Να σας πω, γιατρέ μου, του έφερα το λογαριασμό. Μόλις τον διάβασε, έπεσε ξερός, όπως τον βλέπετε πάνω στο τραπέζι. Μάλιστα, συνηθισμένη περίπτωση. Τώρα δεν γλιτώνει με τίποτα. Πάμε να τον σώσουμε. Όχι, αφήστε να πάρει ένα γερομάθημα. Πώς το λένε? Λάζαρο. Λάζαρε, δεν βρω έξω από το πιάτο. Λάζαρε, δεν ακούς τον γιατρό. Μην ανησυχείτε, θα του πω το παρασύνθημα, να του καθαρίσω και ταυτί για να ακούσει. Λάζαρε, δεν βρω έξω από το πιάτο, θα πληρώσω εγώ το λογαριασμό. Σας έλεγα, διάνοια. Να ζήσεις, γιατρέ μου, τον ανάστησες. Μα τι είχε? Οξία τσιγκουνίτιδα. Δηλαδή? Για να μην το ξαναπάθει, θα του δίνεις ένα χιλιάρικο το πρωί, δύο το μεσημέρι και ένα πεντοχίλιαρο το βράδυ από μία κουταλιά. Τι έπαθες, γιατρέ μου? Μία σφίγγα, ένα γιατρό, η μύτη μου, ένα γιατρό. Σας είπα, δεν ξέρω τι ώρα θα έρθουν. Ναι, είχαν αγρυπνία. Όχι σε εκκλησία, σε ξενυχτάδικο. Έτσι είναι. Το κεφάλαιο γλεντάει σε βάρος του βιωτικού επίπεδου της εργατικής τάξης. Τώρα όμως που θα αλλάξει το άρθρο 4 της νέας συλλογικής σύμβασης, θα φορέσουν τις μαύρες πλερέζες και θα τους χορέψουμε εμείς τον Καρσιλαμά. Σας είπα, δεν ξέρω τι ώρα θα έρθουν. Ναι, ναι, ναι. Και ο κύριος Μιχάλης έγινε τώρα αφεντικό. Αυτός έρχεται πάντα πρωί για να καθυστερήσει όμως, φαίνεται ότι δεν βρίσκει ταξί. Ταξί! Να! Πάμε παρακαλώ. Εθνική οδό. Αχ, όνειρο, όνειρο, να φύγουμε πια από αυτή την τζατζλή Αθήνα. Έχουνε σπάσει τα νεύρα μου. Έλα, κάτσε μπροστά, χρυσό μου. Όχι, δεν πειράζει, θα κάτσω πίσω, σε φοβάμαι. Να κάνω μια πίπα. Τώρα σου ήρθε. Είναι η ώρα μου. Ρε που έπεσα. Έκοψα το τσιγάρο και την βρίσκω με αυτήν. Α, τέτοια πίπα. Αχ, πολύ τη βολεύτηκα. Όσο να είναι ξεγελιέσαι.
πάρουμε την καφέ. Αν είναι στο δρόμο μας. Ωραία. Πού πάτε? Παγκράτη. Λίτο. Καλέ, τι δουλειά έχω εγώ στο Παγκράτη. Εγώ πηγαίνω στην Εθνική Οδό, Μωρή Μαγδάνο. Έλα καλέ, όνειρο είναι, όνειρο. Κόβουμε και δρόμο. Μωρή, τι όνειρο. Αυτό είναι εφιάλτηση. Εγώ τι δουλειά έχω στο Παγκράτη. Εγώ πάω Εθνική Οδό, Μωρή. Έλα καλά, άσε τους στερισμούς τώρα. Μην κάνεις έτσι. Θα πάρουμε τον περιφερειακό και τσουπ βγήκαμε. Άντε να δούμε αυτό το τσουπ. Τσουράπο. Μαμά, του βάλει το ματάκι. Όχι, χρυσό μου, δεν κάνει. Μα γιατί, αφήστε το το παιδί να παίξει. Μην το τραυματίζετε. Όταν ο άλλος θα είναι ο Βοβλής. Κι εγώ η Ρόντις. Παίξε, παίξε με τον κύριο χρυσό μου. Είναι ζωηρό το μανάρι μου. Γεννήθηκε στον καθαρό αέρα, στη Σπάρτη. Α, ναι, και πώς δεν το ρίξατε στον Κεάδα. Αργή μωρή αυτό το τσουπ. Σιγά, με έφαγες με την κρίνια σου. Στριμμένος είσαι. Είναι στο δρόμο μας να τον πάρουμε. Αν πάει λιανοκλάδι, όνειρο. Θα κόψουμε και δρόμο, θα φάμε και σουβλάκι με τζαντζίκι. Προχώρα, μωρή. Για πού παρακαλώ. Για τη Μυτιλίνη. Δεν γίνεται, έχει κύμα στο Αιγαίο. Ρε παιδιά, θέλω να πω για το αεροδρόμιο. Αχ, όνειρο. Έλα, πέρασε μπροστά. Φέρε πίσω τους τενεκέδες για να μην ενοχλείς τους πισινούς. Άλλο που δεν θέλεις. Τι να θέλω, καλέ. Να σου ενοχλεί τον πισινό. Τόσες μελέτες κάναμε στο Πανεπιστήμιο και έτοιμο, τόσες περιπτώσεις αντιμετωπίσαμε και ειλικρινά με αυτόν δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Για το μόνο πάντως που είμαι σίγουρη είναι ότι δεν είναι τρελός. Εγώ για άλλο πράγμα είμαι σίγουρη. Για ποιο? Ότι του την έδωσες κατά κούτελα. Έλα τώρα, τι είναι αυτά που λες. Και δεν μου λες, εσύ πώς το κατάλαβες. Όχι που με ενδιαφέρει, αλλά... Μα δεν μ' άφησες να τελειώσω. Ωραία, λέγε. Και δεν είναι ότι του την έδωσες κατά κούτελα, αλλά είμαι σίγουρη ότι κι εσύ είσαι τσιπημένη μαζί του. Τώρα τρελάθηκες τελείως. Μπορεί εσύ να σπούδασες ψυχολογία, αλλά εγώ σε κάτι τέτοια δεν γελιάμαι. Κόβει το μάτι μου. Ανοησίες τώρα. Δεν μου λες γιατί έδωσες εδώ ραντεβού με τον Πέτρο. Για να του πω πως αποφάσισα να τον αραβωνιαστώ. Πρόσεξε όμως γιατί το γυνάτι βγάζει μάτι. Όχι, θα τον αφήσω εγώ να φυλιέται στα κέντρα με τη μία και με την άλλη. Μάλιστα, κατάλαβα τι αραβώνα σκέφτεσαι να κάνεις. Για λαντζή. Είπαμε, θέλει πόλεμο ο τύπος. Θα τον έχει. Έχω κι εγώ την τρέλα. Ήρθω μυστήρα σου. Ελάσε τις ειρωνίες τώρα. Και εσύ τον εγωισμό. Τράβα μωρή το βυζί σου. Δεν θέλω άλλο γάλα. Μεγάλωσα. Ούφια. Μα ζάλισες με την κρίνια σου. Άσε να βγάλουμε και κανένα μεροκάματο. Τόσα στόματα έχω να θρέψω. Ναι, στρατό, ναυτικό και αεροπορία. Σκάσε φαρμακόγλωσσα. Τα διάλυση. Άντε, 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 πείτε και κανένα τραγουδάκι. Ναι, έτσι όπως γίναμε είναι σαν να πηγαίνουμε εκδρομή. Το μόνο που μας λείπει είναι το ταπεράκι με τους κεφτέδες χοντροί. Ήταν ένα μικρό καράβι, ήταν ένα μικρό καράβι. Που ήταν αταξιδευτό, που ήταν αταξιδευτό. Όλα τα τεκνά σε ό,τι κάνω. Όλες οι τροπές. Γράψτε το που σας το λέω. Ή κάτι κακό του συνέβη, ή τον παγλαρώσανε και τον κλείσαν στο τρελάδικο. Μα αφού σου είπε η Μάρθα, τηλεφώνησε σπίτι του και της είπαν ότι άργησε να ξυπνήσει, αλλά ξεκίνησε για τη δουλειά. Μπορεί να μην βρίσκει ταξί. Ωβρε παιδιά, από το πρωί έχω ακυρώσει 5 ραντεβού. Ό,τι ψέμα είχα να πω, το είπα. Δεν πάει άλλο, τέρμα πια. Εσύ γιατί κουβαλήθηκες εδώ, σαν πολύ μαζευόμαστε. Του έφερα ιδέες για τη διαφήμιση. Πρέπει να τις εγκρίνει για να προχωρήσουμε. Εσύ να τα παρατήσεις αυτά και να ετοιμάσεις για το γάμο, έτσι. Είναι η εκατοστή φορά που το ακούω. Εγώ δεν το έχω ακούσει ούτε μία, η κακομοίρα η προλετάρια. Μήπως εγώ που το ακούω τι κέρδισα. Αύριο πάλι θα αλλάξει γνώμη. Αν συνεχίσει να παντρευτεί, έχει πεθάνει. Πέθανε ο Μανώλης. Όχι, ο Μας. Επιτέλους, μόνη. Οχ. Αυτό που φοβόμουν.
Σε λίγο φτάνουμε. Κρίμα και έλεγα να πάμε μέχρι τη Φλόρινα. Ας μου το έλεγες. Μαζί σου πάω μέχρι και Καζαμπλάνκα. Ευκαιρία να χειρουργηθείς κιόλας, να κόψεις και τα περιτά από πάνω σου, χαζί. Έτσι και σταματήστε σου δαγκώ στο λαρίγκι. Γιατί καλέ, μπορεί να πηγαίνουν εδώ κοντά. Παιδιά, πού πάτε? Καραμαγκά. Αχ, ωραία, τρέλα, θα δω και το μίτσο. Όχι, μην πείτε μέσα, σας έφαγα. Καλέ, δεν το αφήσε. Άσε να τα πάρουμε τα παιδιά. Τι λες, μωρίς μαράγδο που μου έχεις γυρίσει όλη την Ελλάδα. Λέγε, μωρή ρουφιά, να τη σου χρωστάω. 1800. Πάρτες, μωρή. Με βάζεις να παίξω έναν άχαρο ρόλο. Αλλά πιστεύω να τα καταφέρω. Μα σου εξήγησα, Πέτρο μου. Αυτή η περίπτωση με ενδιαφέρει επιστημονικά. Επιστημονικά το λένε τώρα. Εγώ νόμιζα ότι συνεχίζουν να το λένε κεραυνοβόλο έρωτα. Τώρα που θα πάμε μαζί στο γραφείο και τον γνωρίσεις, θα μου πεις αν μπορούσα να τον ερωτευθώ. Παραμένεις εγωίστρια. Τέλος πάντων. Φίλη μου είσαι, θα σε βοηθήσω. Συνέχεια μα δικής, Μαρίκα μου. Μας το έχω ξαναπεί. Δεν τρώω τίποτα. Δεν πάει ένα από το φαγητό. Και πώς χοντρένεις, μωρή, πηγαίνεις στο βουλκανιζατέρ, σου βάζουν το λάστιχο και σε φουσκώνουν αέρα. Σε παρακαλώ, άνθρωπε μου, άσε με να τηλεφωνήσω με την ησυχία. Άντε, τέλειον, επιτέλους. Που λες, Μαρίκα μου, τώρα άρχισα και αερόπι. Ναι, και στο πρώτο μάθημα έφαγε τη δασκάλα και έγινε τόση. Σκάσε. Εγώ να σκάσω ή εσύ, μωρή, που έχεις φάει όλα τα κατοκέφαλα και έχεις γίνει τόση. Αμάφια. Πού πας, ρε, φίλε, κάτσε. Εδώ πέρα είμαστε ένας, δύο, τρεις, δώδεκα. Συγγνώμη, εγώ για κατούρημα, δεν είναι το αλέτα εδώ. Α, θες να κατουρίσεις. Φέρ' το καθήκη, μωρή. Έλα. Πρέπει να τηλεφωνήσω στην αστυνομία. Τώρα αρχίζω να ανησυχώ κι εγώ. Κοίτα ατυχία. Βρήκα κι εγώ έναν άνθρωπο να στρώσω τη δουλειά μου και το χάνω μέσα από τα χέρια μου. Ρε. Μπας και τον πρόσβαλε εκείνη η παλαβή, αδερφή μου. Α, δεν ξέρω αν τον πρόσβαλε. Εκείνο που ξέρω είναι ότι παίζουν και οι δύο σαν μικρά παιδιά. Τι θες να πεις, για κάτω πιο λιανά. Αγαπιούνται, αλλά είναι τόσο εγωιστές που δεν θέλουν να το δείξουν. Μα τι λες, βρε Κέτη, πότε προλάβανε να αγαπηθούνε. Τις περισσότερες φορές Απόστολε, ο έρωτας ανάβει πιο γρήγορα από ό,τι φωτιά στα ξερά χόρτα. Αυτά τα λέει το ξερό στο κεφάλι. Αυτός θα είναι. Εμπρός. Επιτέλους. Πού είσαι, βρε Μιχάλη μου? Γύρισα όλη την Ελλάδα με τις καινούργιες εκδρομές που έχουν καθιερώσει τα ταξί. Γύρισα βουνά, λαγκάδια, έπιασα και ένα κατσαπλιά. Ας το μωρί το χέρι κάτω. Α, τρελάθηκε τελείως. 20 χρόνια μπαίνω σε ταξί και αυτό το πράγμα που μου έτυχε δεν μου έχει ξανατύχει. Ξέρεις τι έγινε? Έπεσα σε αδελφή ταξιτζή. Μάλιστα, σικιά. Αυτός είναι για τα σίδερα. Και τι μου λέει, θα πάρουμε, λέει, το περιφερειακό και τσουπ φτάσαμε. Μετά, λέει, θα πάμε στους Καραμαγκά να δω, λέει, το φίλο μου το Μίτσο που είναι ενάπτης. Μουστάρο. Αχταριάλα. Πού είσαι να φέρω γιατρό? Ναι, εδώ κοντά είμαι, σε μισό λεπτό έρχομαι. Ή εγώ δεν καταλαβαίνω, ή αυτός πάει για ζουρλομανδία. Τώρα μιλά όσο θέλεις, μόνο μην τρως όσο θέλεις, γιατί θα γίνει καμιά έκρηξη μέσα στο σπίτι και θα νομίζουν οι ένικοι ότι οι τρομοκράτες βάλανε πόμπα. Αμάν, την άφησες την πορδίτσα σου, χοντρούλα, ε. Α. Ετοιμάζεται για δεύτερη. Πηγαίνω στο εργοστάσιο με τον υποψήφιο μνηστήρα μου. Πέτρο, να σου συστήσω το διευθυντή του εργοστασίου μας. Ο Μιχάλης, ο Πέτρος. Χάρηκα πολύ. Χαίστηκα. Μιχάλη, τι είναι αυτά που λες? Τρελός είμαι, όπως θέλουν συστήνουμε. Κατέβασε ρε το χέρι σου από εκεί αμέσως αγκαλιά. Μήπως δεν είσαι καλά, Μιχάλη, θέλεις να σε πάμε στο εργοστάσιο? Στο εργοστάσιο δεν ξαναέρχομαι. Μόλις τώρα πήρα τον αδελφό στο τηλέφωνο και του είπα ότι παρετούμε. Παρετήσε. Ναι, γιατί γίνομαι διευθυντής στο εργοστάσιο της αγαπημένης μου Τζέννης. Διότι ο πατέρας της είπε πως άμα τα τεζάρει θα τα κάνει όλα επάνω μου. Το ίδιο ελπίζω να τα κάνει όλα επάνω σε αυτό το όρθιο αγκούρι ο αδελφός σου Απόστολος. Πέτρο με λένε και δεν είμαι αγκούρι. Καλά, μωρέ, είσαι σαν πλάγιο γαμότο. Καλά να τον χαίρεσαι. Καλά κόλυβα. Εγώ πάω, με περιμένει ταξί. Μα αυτός είναι για δέσιμο. Πέτρο μου, αυτή η ενέργεια ήταν αντίδραση ερωτευμένου. Το σχέδιό μου πετυχαίνει απόλυτα. Μόνο ποιος ακούει τον Απόστολο. Να βράσω και την ψυχολογία και τους ψυχολόγους που σου τα μάθανε. Εγώ βλέπω ότι έγινε αιτία να χάσω έναν πολύτιμο συνεργάτη μου. Δεν θα χάσεις τίποτα. Τώρα είναι που θα τον κερδίσεις σίγουρα. Διότι και ο διάσημος ψυχολόγος Χάρτικαν στο τελευταίο του βιβλίο λέει ότι... Ότι όλες οι γυναίκες είσαστε μουρλές. Εγώ συμφωνώ με τη Λόλα ότι... Γιατί και εσύ είσαι πιο μουρλή από δάχτυν. Άκου, να τον αγαπάει, να τον θέλει και να του κάνει κολπάκια με το αγγούρι τον Πέτρο. Ναι, αλλά τον έτσουξε. Γιατί να τον τζούξει, αφού σου είπε ότι βρήκε έτοιμο εργοστάσιο να διευθύνει και μάλιστα δικό του. Αυτό αν θέλουμε το πιστεύουμε. Και για να το λέω εγώ κάτι ξέρω. Ξέρεις? Τι ξέρεις?
Ξεράδια, τι να ξέρει, μωρέ, Κέτη, τι να ξέρει. Ξέρω ότι ο πολύς εγωισμός σκοτώνει την αγάπη. Αυτό που δεν ξέρω είναι ποιος από τους δύο θα είναι το θύμα. Πάντως όχι εγώ. Ας πάει με την Τζέννη του και ας μας αφήσει ήσυχους. Μ' ακούσατε, ήσυχους. Ο τρελάρας. Το βρήκα. Τον αγαπάει. Άστο, βρε τρελέ, αυτό είναι ξύδι. Να ζει ό,τι θέλει, εγώ θέλω να πει. Άμα πια τη γυναίκα η καρδιά είναι μια βυσός. Ποτέ κόλαση και ποτέ ο παράδεισος. Τη γυναίκα η καρδιά είναι μια βυσός. Άστο, πια, σταμάτα πια να πίνεις. Συνέχεια πίνεις, θα πάθεις κόψιμο. Να και το που κάνει με το εντομοκτόνο ζήτησες να βιάσεις. Αφού έχει ρίσκι, δεν έχει ουίσκι. Τι να έπινα. Να πιείς ένα ποτήρι ντομάτο τζούζι. Δεν σου καθαρίσει και το άντερο. Ντομάτο τζούζι. Εμπορός. Δεν σας έχω πιο δυνατά. Εδώ είναι. Ποια τον ζητάει. Η Κέτη. Ποια Κέτη. Τέλος πάντων. Τι πράγμα. Εσένα ζητάνε. Το ξέρω αφού μιλάω. Τηλέφωνο. Ποιος είναι, ποιος είναι. Μια Κέτη. Κέτη. Και του λέω εγώ. Και του λέω εσύ. Τι. Όχι, δεν είμαι μεθυσμένος, ζαλισμένος είμαι. Τι πράγμα. Εγώ, μαζί σου, αύριο. Αύριο, στις 12. Εντάξει, θα είμαι στις 1. Εντάξει, γεια σου και τούλα μου, σε φιλάω. Σε φιλάω. Μιχάλη, θα σου πω κάτι, αλλά θα είναι σαν να μη το είπα. Τότε γιατί μου το λες αφού δεν θα μου το έχεις πει. Να μου υποσχεθείς ότι θα μείνει μεταξύ μας. Στα παιδιά μου. Έχεις παιδιά. Όχι. Τρελός είμαι που θέλω, ορκίζομαι. Γνώρισες τον Πέτρο. Αυτόν τον μυροβιόλι. Επιστρατευμένος. Φαντάρος. Η Λόλα τον επιστράτευσε για να σου ανταποδώσει τις χαρίτσες που έκανες με την Τζέννη. Άσε μας, Ρεσικέτη, αφού αυτή τον αραβωνιάζεται τώρα. Μούση. Έχει και Μούση. Μούση ο αραβώνας. Το είπε για να σε κάνει να ζηλέψεις. Είμαι σίγουρη ότι η Λόλα είναι ερωτευμένη μαζί σου. Λες, Ρεσικέτουλα, γιατί εγώ να πούμε θα την ψωνίσω με αυτή την υπόθεση. Υπάρχει κάτι καλύτερο να κάνεις. Τι. Να παρατήσεις τους εγωισμούς, να γυρίσεις τη δουλειά σου και να της πεις ακριβώς αυτό που αισθάνεσαι. Εγώ. Θα το σκεφτώ. Εγώ πάντως έκανα το καθήκον μου και σου είπα αυτό που έπρεπε να σου πω. Από εδώ και πέρα κάντε ό,τι νομίζετε. Σε ευχαριστώ πολύ και τούλα μου, αλλά να ξέρεις ένα πράγμα. Αν δεν πέσει αυτή πρώτη, εγώ δεν πέφτω. Ακόμα εδώ είσαι εσύ. Καλά, έχω και πολλοί πλάτες. Θα πρέπει να περάσετε βασανισμένα παιδικά χρόνια. Τώρα περνάω χειρότερα. Έχω σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Ή θα την κάνω να με αγαπήσει, ή θα την κάνει βάρκα. Ηρεμήστε, ηρεμήστε. Θα τη βρούμε τη λύση. Πείτε μου τώρα όλο το ιστορικό του δεσμού σας. Θα σας το πω. Πρέπει όμως να θυμηθείτε κάθε λεπτομέρεια. Ζενούλα, τα θυμάσαι όλα, έτσι. Με κάθε λεπτομέρεια. Θέλω να μου την κάνεις μπίλιες. Έλα τώρα, πρωτάρες είμαστε. Είμαι πολύ ερωτευμένος, ρε εσύ, Τζενούλα, με αυτή και θέλω να της πάσει τον τζαπουκά, να πούμε, γιατί είναι πολύ εγωίστρια. Α, έπεσε στη σπεσιαλιτέ μου. Σε αυτά είμαι η πρώτη. Ναι, αλλά μου έλεγες στο κρεβάτι και δεν με έπεισες. Τζένι, άμα την πληρώσεις, να σου δώσει απόδειξη. Αυτό θα την πειράξει περισσότερο.
Πιστεύω να σας έπεισα με αυτά που σας είπα. Βεβαίως, και θα τα ακολουθήσω πιστά. Ελπίζω να την ξαναφέρω κοντά μου. Θα έχετε σίγουρα ευχάριστα αποτελέσματα. Χαίρετε. Γεια σας, το καλό. Χαίρετε. Άννα, να περάσει ο επόμενος. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Μπορώ να καθίσω φυσικά, Φυσικά, γι' αυτό έχουμε τις καρέκλες. Μέση. Μόνο λίγο σύντομα, παρακαλώ, γιατί δεν μου έχετε κλείσει ραντεβού και έχω κι άλλες υποχρεώσεις. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Το εύχομαι. Θα γνωρίζετε ασφαλώς τον Μιχάλη τον Βίδα, Ναι, ήταν ένας υπαλληλίσκος στο εργοστάσιό μας. Α, το ψεύτη. Και εμένα μου είπε πως ήταν διευθυντής και πως αυτός έσωσε το εργοστάσιο από την καταστροφή. Τέλος πάντων, δεν έχω καιρό να ασχολούμαι με το τι λέει ο κύριος Βίδας. Πού θέλετε να καταλήξετε? Σε γάμο. Δηλαδή θέλω να πω, αποφασίσαμε να παντρευτούμε. Και λοιπόν τι ζήτατε από μένα? Να σας δώσω την άδεια ή να γίνω κουμπάρα? Μα γιατί θυμώνετε? Εγώ ήρθα να μάθω από εσάς που τον ζήσατε τον τελευταίο καιρό και είστε και ψυχολόγος, αν η συμπεριφορά του γενικά είναι ενός φυσιολογικού ανθρώπου. Γιατί τι σας έκανε? Με ζηλεύει, με καταπιέζει, δεν με αφήνει να βγω από το σπίτι, δεν με αφήνει να μιλήσω με άλλον άντρα. Αυτός παλιά που είχαμε ένα δεσμό δεν ήταν έτσι. Τώρα φαίνεται σας αγαπάει περισσότερο. Καλέ, του είπα να χωρίσουμε και με απειλεί ότι θα με σκοτώσει. Κι εγώ τι θέλετε να κάνω? Σωματοφύλακας είμαι ή γορίλα σας για να σας προστατεύσω? Λέω, μήπως θα μπορούσατε να μου υποδείξετε έναν τρόπο για να απαλλαγώ από αυτό το μαρτύριο. Γιατί δεν σας κρύβω ότι αν εγώ αποφάσισα να τον παντρευτώ, ήταν απλώς και μόνο από φόβο και επειδή τον χρειάζεται ο μπαμπάς στη δουλειά του. Εγώ πάντως, για να είμαι ειλικρινής, αγαπώ άλλον. Άλλον? Ναι, άλλον. Τι να κάνω? Τι να κάνεις? Να τον αφήσεις. Να τον αφήσεις γρήγορα. Αυτός, παιδάκι μου, είναι ικανός κανένα βράδυ να σε πνίξει σαν τη Δεσδεμόνα. Α, σίγουρα. Άσε που δεν ταιριάζεται. Εσύ, κορίτσι μου, είσαι κούκλα, ενώ αυτός... Πανούκλα. Ακριβώς. Άστον σε μένα. Τι να κάνω? Να τον αφήσω σε εσάς. Ναι, δηλαδή τις απειλές και τα υπόλοιπα, άστα σε μένα. Εσύ να γλιτώσεις και όλα τα άλλα τα βρίσκουμε. Αχ, αυτό θα κάνω, θα τον αφήσω. Να σε φιλήσω. Χαρήκατε πολύ, γιατί? Ναι, χάρηκα γιατί κάθε επιστήμον που δίνει μια χρήσιμη συμβουλή χαίρεται. Α, γι' αυτό. Ναι, γι' αυτό, γιατί άλλο. Γιατί άλλο. Έλεγα κι εγώ μήπως θέλετε να τον αφήσω εγώ για να τον πάρετε εσείς. Πάθατε τίποτα? Στραβοκατάπια. Μεγάλη επιτυχία έσκησα. Δηλαδή? Έλα, προχώρα, θα στα πω. Όχι, στεκούμενος ακούω καλύτερα, λέγε. Ναι, Κέτι μου, είμαι σίγουρη ότι την έπεισα να τον αφήσει. Πώς? Μα αυτή αγαπάει άλλον. Τέλος πάντων, όχι, με ενδιαφέρει, αλλά την ψυχολόγησα καλά. Είναι αποφασισμένη να τον εγκαταλείψει. Και τότε για να δούμε τι θα κάνει χωρίς γυναίκα και χωρίς δουλειά ο δικός σου. Τι? Μήπως είναι κόλπο του Μιχάλη? Α, το αποκλείω. Μην ξεχνάς ότι είμαι και ψυχολόγος. Αυτά λοιπόν, πάντως είναι φως φανάρι ότι το πρόσωπο σε γουστάρει θανατερά. Μπράβο ρε Σιτζέν, είσαι τέλεια και τώρα ο δρόμος είναι ανοιχτός. Πάντως νομίζω ότι τώρα πρέπει να παρατήσεις τις τρέλες και να πας να τη βρεις και να της μιλήσεις τα ίσα. Θα πάω, αλλά ξέρεις πώς. Πώς? Ως σαν τρελός. Ναι, εννοώ. Μπούκα. Βάλεις, Μανώλη, θα σε καταγγείλω στην κλαδική των αναποφάσιστων. Μα δεν βλέπεις, ρε Μάγδα, τι γίνεται. Μόλις πήγε να στρώσει η δουλειά, να βρούμε κι εμείς κάποια ρέγουλα, έφυγε ο κύριος Μιχάλης και ξαναμπήκαμε στο λούκι. Στο παλούκι θες να πεις. Βλέπεις το κεφάλαιο, δεν αφήνει την εργατική τάξη να δει μια άσπρη μέρα. Ακόμα δεν μπορώ να μάθω γιατί έφυγε. Ούτε η προσωπική μου καφετζού δεν το είπε και δεν το βρε ακόμα. Πάντως, εγώ για καλό και για κακό, ράβω νηφικό. Από τώρα, τι να το κάνεις? Το πολύ βρε, αν δεν με παντρευτείς, θα το φοράω και θα πουλάω παγωτά. Θα το πάμε να φύγω. Πότε πήγαμε. Μανολάκι. Ναι, αλλά δεν έχεις άδεια. Πάμε στο τμήμα. Άσε με, κύριε Πούλισμαν, δεν θα το ξανακάνω. Βρε, πάμε και άσε τα ψευτοκλάματα τώρα. Ναι, τι κάνει το παιδί?
παιδάκι, δεν τρέπεσε! Ποιο είστε εσεί, κυρία, που επεμβαίνετε? Μιχάλη Μίλα, βρε, ήρωα του αλβανικού μετόπου και τη ασιατική γρήπη. Έκανα το τάμπι. Ναι, μα ξέρετε. Ξέρω, δεν έχει άδεια. Και επειδή δεν έχει άδεια, τι έγινε δηλαδή. Βρε, αυτό το παιδάκι κυνηγά. Έπρεπε να κυνηγά, βρε, του κλέφτε που μπαίνουν με τα σπίτια και τα ρημάζουν, βρε. Δεν τρέπεσε, λέω, εγώ πέρα με το παιδάκι. Και άμα δεν βρουν οι κλέφτε τίποτα μέσα στην πολυκατοική, έπρεπε στην πολυκατοική και φεύγουν, βρε. Τη δικιά μα προχθέ την πήραν από το Παγκράτη και τη βρήκαμε την άλλη μέρα τα σούρμενα. Πες τα γύρω. Αμέσω θα τα πω, Τζόκα μου, θα τα πω και εσύ να βγάλει άδεια να είσαι νομοταγή πολίτη. Έτσι, άντε στο κάτω. Άντε στην ευχή του Θεού, άντε. Ναι, το παλιόπαιδο. Οχ! Είστε Μακεδονομάχο. Μονάχο είμαι, μονάχο. Βλέπει να έχω παρέα. Πολεμήσατε στη Μακεδονία. Ποια στην κοινωνία. Α, ναι, εδώ κοντά είναι. Μην πα όμω, έχει ουρά. Κατάλαβα. Δεν είσαι ευχαριστημένο με την κυβέρνηση. Ποια κυβέρνηση, έχουμε κυβέρνηση. Αυτό το άκουσες, βλέπω. Ό,τι θέλω ακούω. Χαίρετε. Χαίρετε, τρελό είμαι, ό,τι θέλω ακούω, κύριε. Πού πάω, αφού πάω κάτω, τι δουλειά έχω πάνω. Επιτέλους βρίσκω την γερατίνα μου. Ποιος είστε, κύριε? Ο Γεροκίνος, ο καπετάν Μιχάλης, ο Μακεδονομάκος, ο Μακαρονομάκος, ο Καψουρομάκος και... Σκέτος Βλάχος. Σουχιλάκι, σουχιλάκι, να σε κυνηγάνει η Βλάχη. Η Βλάχη όχι, αλλά μου τύχε να με κυνηγάνει τρελή. Ντομ, τα καπουλιά σου βρόντουν. Φέρτε μου υψώματα να τα καταλάβω. Φέρτε μου σκληρές γυναίκες να τις λιώσω. Τελικά είσαι τελείως τρελός. Γερακίνα θα σε πάρω με παπά και με κουμπάρο. Ω Θεέ μου, τι άσχημος γέρος που θα γίνει. Ναι, αλλά ήρωας όμως. Είμαι ήρωας και λεβέντης, γιατί θα κατακτήσω εσένα, ναι. Εμένα, ναι. Τελικά μου φαίνεται ότι σε λένε Μιχάλη, αλλά χρωστάς τις Μιχαλούς. Σε κανένα δεν χρωστάω. Σε σένα χρωστάω. Σε μένα τι χρωστάς? Το φιλί που σκοτώνει. Ξύπνα τα σκυλιδότομη, γλυκιά μου πιτσιρίκα. Είμαι ο αγαπημένος σου, δεν είμαι ο γιατρός σου Ίκα. Ξύπνα, ξύπνα. Κι άλλο, κι άλλο. Ξύλο. Όχι, ξύλο, βρε τρελέ φιλί. Δεν ήταν η αγάπη μου άλλο να φιληθείς πριν με στεφανωθείς. Γιατί? Με το φιλί το δεύτερο μπορεί να καστροφείς. Κοίτα που θέλει να καστροφεί. Κουπέπε, κουπέπε, σαραβάκο θα σε κάνω. Λαλαλαλαλαλα. Παπα, παπα, ο Σάββας ανέβηκε στο δέντρο. Αχ, το παιδί. Ποιο παιδί αυτό? Όχι καλά αυτό, ο Σάββας. Πούντος. Άτος. Α, τον κερατά. Τι κάνεις εδώ, ρε? Θέλω σήμα, θέλω κάνω. Ας το διάλογο κατεβάω κάτω, ρε. Που έχει και τσιγάρο, κολόπεδο. Αι, να χαθείς από εκεί. Αι, να χαθείς. Σου δώσω ένα μπάτσο σπούγο. Έλλη, εδώ. Αι, να χαθείς, αλήθει. Αλλιόπεδο. Παπά! Έλα. Ο Βασίλης μου πήρε ριμπάλα. Δεν πειράζει, θα σου πάρω άλλη. Α, ματιά. Παπά, παπά, θέλω να πάω στο μέρος. Κάτω πάνω σου. Παπά, παπά, τρελός είμαι! Όσα θέλω κάνω.